Πιστεύω το ύφος του δασκαλάκι τα είπε όλα. Άιντε αδέρφια, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, ξαδέρφια. Πάμε, γιατί σήμερα είμαστε για σπίντα. Λοιπόν, Σωτήρη, είμαι εγώ το 2, λίγο με χαμηλώνεις, λίγο παλικάρι μου αν μπορείς. Λίγο αν μπορείς, είσαι πεκτούρα. Τι ωραίο χαλί έχουμε, ρε φίλε. Τι ωραίο χαλί έχουμε, πραγματικά. Αδέρφια, καλημέρα. Μύρισε Παρασκευούλα και μύρισε καλοκαίρι και μύρισε 32 βαθμούς και βάλε και μύρισε ωραίους μουσικούς διαγωνισμούς. Γενικά, μύρισε λίμπερο και μύρισε τρόικα. Και μύρισε και κάτι άλλο. Μύρισε γενέθλια ασλαμή για τους φίλους ασλαμά. Τα οποία γενέθλια μου είναι αύριο, αλλά το έχω σε κακό όταν είναι μία μέρα πριν ή μία μέρα μετά και δεν έχουμε ακουμπή εκείνη τη μέρα. Να μην τα γιορτάσουμε μαζί, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, στην ουσία είστε και η μόνη μου παρέα. Πραγματικά το εννοώ. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι άλλο γενέθλια τελευταία χρόνια. Ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης κάτι με ρωτάει. Την ίδια μέρα με ποιον γιορτάζω. Σήμερα είναι Θεοδότου Αγκύρας. Να, εγώ αύριο δεν το είδα. Τι, ονομαστική τι είναι. Τι είναι Σωτήρος, τι. Τι είναι. Κάθε χρόνο για πες το γιατί. Α, Καλλιόπη, που είναι και αδερφή σου. Να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Αύριο είναι Καλλιόπης. Μάλιστα, να τη χαίρεσαι, Σωτήρη. Ναι, Σωτήρη, δεν το με τις γιορτές δεν πάω καλά, παλικάρι μου. Σε ποιο. Α, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Είδες τι σου θυμίζει. Ναι, ναι. Λοιπόν, δώσε μια μουσική ανάσα με τσάμπα γουάμπα. Να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας και να υμνήσουμε και αυτόν τον οποίο στηρίζει τα γενέθλιά μου σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, κανονικά. Εδώ, ναι. Αγορίνα μου, παιχταρά μου. Κάθε ματάκια έχουμε, δεν είναι πάντα. Γεμάτοι είμαστε σήμερα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, καλοκαίρι, δεν σχολιάζω. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει σκέψεις για την αλητεία που είδαμε χθες. Δηλαδή, με τον υπεύθυνο του ΒΑΡ, ο οποίος αν οδηγεί πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα. Πάλι μια αλητεία σε βάρος της Αγγλίας. Δεν πειράζει. Όλους αυτούς το καλοκαίρι τους περιμένουμε. Τους περιμένουμε όλους. Εμένα με τρομάζει μόνο η σκέψη του. Το ΒΑΡ, τι εργαλείο θα γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό με τρομάζει. Λοιπόν, πεζά είναι αυτά, δεν πειράζει. Άστα. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Καλό παραμάζωμα στην ισοφάριση. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Όποιος μπορεί, αυτό θα το λέω όλο το καλοκαίρι. Αρκεί να υπάρχουν, να ζω βέβαια έτσι. Γιατί καμιά φορά κάνουμε σχέδια και ο Θεός από πάνω. Γιατί αυτό μόνο. Μόνο αυτό και μετά έχουμε και άλλα. Πολύ ψωμί από το μάτσο αυτό, μα θέλετε. Για ποιον λόγο από το πρώτο δευτερόλεπτο παίζει Ολλανδία-Αγγλία. Το μάτσο είναι Ολλανδία-Αγγλία. Σπίτι έχει Ολλανδία. Το λέω από αυτό επειδή είναι στον Κιμαράες, έτσι το μάτς, το Αλφόνσο Ενρίκες. Γιατί από το πρώτο δευτερόλεπτο όλη η αγγλική κερκίδα κράζει μόνο. Έχει κάνει δηλαδή αυτό που λένε οι Άγγλοι μαύρο πρόβατο. The black sheep of the game. Τον Βίρσιλ. Τον Βίρσιλ Φαντάικ. Ερώτηση. Για ποιο λόγο. Ατελείωτη γιούχα. Από το πρώτο άγγιγμα, από το πρώτο μέχρι το τέλος. Για ποιο λόγο. Τον Βίρχιλ Βαντάικ, το στόπερ της Λίβερπουλ. Αυτά. Δώσε λίγο μουσικούλα, Σωτήρη. Λοιπόν, έχουμε για σήμερα προς το παρόν δύο διαγωνισμούς. Δύο διαγωνισμούς. Για τα γενέθλιά μου, όποιος θέλει, στέλνει ευχές, κατάρες, ό,τι θέλει. Τα γενέθλιά μου είναι αύριο, όποιος θέλει, στέλνει. Λοιπόν, θα πω και με ποιο το γιορτάζω μαζί. Δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές. Είναι εδώ οι προσκλήσεις. Θα τις παραλάβετε από εδώ οι νικητές. Για τη Λαϊβάρα των Leftover Bullets απόψε μαζί με τους Overload στο Club 8Ball Σαραντάτικα. Μία μπάντα που παίζει 80's αμερικάνικο, heavy rock, hard rock, τους λατρεύω. Σαν ακούτε σήμερα LA Guns, Guns N' Roses, Aerosmith, τέτοια φάση. Leftover Bullets, μπαντάρα, καρά μπαντάρα. Δύο διπλές προσκλησούλες. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Ζαφ που μαρατζάρει το live και μας έδωσε διπλές προσκλήσεις. Και δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις για το Reggae Hip Hop Party του Δαμιανού του Marley. Έτσι, μας πρίξατε πολύ, θα δώσεις για τον Δαμιανό, θα δώσεις για τον Δαμιανό, πάρτα. Damian Robert Nesta Marley. Δύο μονές προσκλήσεις, αύριο το βράδυ, ο 41χρονος Kingstonίτης, παικταράς από την Τζαμάικα, νομίζω ότι έχει κάποια συγγένεια με τον Bob Marley, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αύριο Σάββατο, στο Fix Factory Open Air. Fix Factory of Sound, πλήρης ονομασία, Open Air. Στον ανοιχτό χώρο. Σούπερ καλοκαιρινό Σάββατο αύριο, έτσι αναμένεται, με πάνω από 35 βαθμούς. Δίπλα στη θάλασσα, στο λιμάνι της πόλης, ο Δαμιανός, ο Marley, θα σας μαγέψει με τις μελωδίες του. Δύο μονές προσκλησούλες. Προς το παρόν αυτά. Ίσως μας προκύψει και άλλο live, περιμένουμε μέχρι το διάλειμμα. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις Leftover ή Marley ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54 526. 54
5-26. Και Opticon Express όμως υπάρχει, γιατί πάρα πολύ απλά απόψε για πρώτη φορά παίζουν στην πόλη μας οι James. Λοιπόν, και Opticon Express έχουμε και τσίρκο. Καλά που μου το θύμισε ο Παναγιώτης, αλλιώς εγώ θα ήμουν πέρα ανοιχτωμένος. 5 διπλές προσκλήσεις, τσίρκο Μεντράνου απόψε. Κυριακή τελειώνει. Παραστασάρες έχει. Κάτσε καλά show. Άλλο είναι αυτό. 5. Α, τι μου δίνεις τώρα. Regency. Α, δίνουν και αυτό ρίζε. Ναι, ναι, ναι. Α, Μεντράνο, όχι. Όχι, Μεντράνο. Μεντράνο, όχι. Sorry, 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 sorry. Ναι, ναι, ναι. Sorry. Νομίζω κατάλαβες. Ναι, ρε, ναι, παπ, sorry. Πέντε, sorry, εγώ ρε Παναγιώτη. Ναι. Να, ωραία, φίλε, να σκαλά. Πέντε διπλές για. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Άγγελος Τέλειος Διαμαντής Διονυσίου απόψε στο Βεργίνα Θέατρο τιμούν τη μνήμη του πατέρα τους με κομμάτια μόνο του πατέρα τους. Πέντε διπλές προσκλήσεις, συν ποτό για τον νικητή και τον συνοδό του. Οπότε γράφεις Διονυσίου. Έτσι, FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα Διονυσίου, αποστολή στο 54-5-26. Και επειδή απόψε παίζουν οι James για πρώτη φορά στην πόλη μας και έχουμε τη χαρά να μην δίνουμε προσκλήσεις για το live των James, που και αυτό είναι στο Fix of Sound, στο Fix Factory of Sound, Open Air. Είναι όμως. Απόψε είναι αύριο, ρε παιδιά, η James. Σήμερα είναι ο Μάρι. Σήμερα, ναι. 100%. Μα αφού αύριο είναι ο Μάρλι. Mm. Ναι, ναι. Mm. Απόψε είναι. Ναι. Να οικονομήσουν ταξιτζίδες, να βρουν κουπισερικάδες κορόιδα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι έχουν γράψει οι James. Η ερώτηση είναι γελία, έτσι το ξέρω. Μην παραστήρει και απαντήσει ο Παναγιώτης από το ίδιο Δασκαλάκη. Ποιο τραγούδι έχουν γράψει οι James για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ και νυν άσο του Παναθηναϊκού, διεθνή Αλβανού παικταρά, Εργούς Κάτσε. Ποιο τραγούδι έχουν γράψει οι James για τον Εργούς Κάτσε. FM κενό, τίτλος τραγουδιού, τον τίτλο θέλουμε, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλεις στο 54-5-26. Μας αρέσουν εδώ οι άνθρωποι που δεν έχουν τσίμπλα στο μυαλό, που στροφάρει γρήγορα. Στο μάτι ας έχεις δεν πειράζει. Στο μυαλό όμως δεν πρέπει να έχεις. Οκ. Okay. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Έχει ψωμί. Πάμε τώρα για τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσει τη μουσική. Έχεις το κομμάτι το άλλο έτοιμο. Άστο. Άστο να υπάρχει εκεί. Σήμερα, αύριο μάλλον, συγγνώμη, ζητώ εγώ συγγνώμη, αύριο κλείνω τα 29 μου χρόνια. Και σκέφτηκα, πέρα από το να τα γιορτάσω μαζί σας, με τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, με τον τέλος πάντων, ψιλοαδερφό Σωτήρη και τον κόσμο, τους ακροατές, να τα γιορτάσω με κάποιον που να έχει γενέθλια αυτές τις μέρες. Λέω, γιατί είναι μόνο εγώ, εντάξει, okay. Λοιπόν, οπότε τα γιορτάζω με έναν άνθρωπο ο οποίος κλείνει τα 30 χρόνια ζωής. Τον άνθρωπο αυτόν τον λένε Αβέρτο. Και είναι αυτός που, αν θυμάστε καλά, πριν από περίπου 12-14 μέρες τον ύμνησα πάλι με αφορμή τα απίθανα γλυκά τα οποία φτιάχνει αυτός ο Αβέρτο. Έτσι. Λοιπόν, για το Αβέρτο, προσέξτε λίγο. Στηρίζει, έχει κάνει μια υπερπαραγωγή για τα γενέθλιά μου. Με μια μεγάλη κούτα με αλμυρά και μια μεγάλη κούτα με τα τυλιχτά του τα κεράσματα, τα οποία τα βλέπεις και νομίζεις ότι είναι κοσμήματα και όταν το δοκιμάζεις λες, όντως, δεν έκανα λάθος. Είναι κόσμημα της ζαχαροπλαστικής. Με τη σοκολάτα και την κρέμα να σου διαλύει πραγματικά τον ουρανίσκο, να στον μετατρέπει σε έναν επίγειο παράδεισο. Από καρδιά σε ευχαριστώ. Τα καταστήματα Αβέρτο, 3 ζωή να έχουν στη Θεσσαλονίκη. Μάρκου Μπότσαρια, θα πάρω μάλλον πιο ανατολικά, πιο κοντά προς το σπίτι μου. 25 Μαρτίου και Κρήτης 43, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Συγγνώμη, όλοι την ξέρετε. Μάρκου Μπότσαρ είπες. 25 Μαρτίου και Κρήτης 43, ακριβώς απέναντι την πυροσβεστική. Εκεί που ο Σωτήρης Σκαλάκης έμενε και έφυγε, υποβαθμίστηκε, πήγε στην Τούμπα. Μιλάμε για μελανό σημείο. Το επόμενο είναι Μάρκου Μπότσαρη 16 και Αλεξανδρίας. Εκεί που οι ταξιτζίδες δεν μπορούν να κάνουν μαγιά και να σταματάνε μία ώρα να κλείνουν την Μπότσαρη. Έτσι. Ναι. Πλέον έχει πασαλάκια, περνάμε. Πού είναι, ποιο ύψος είναι αυτό, κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβες. Τι έχει εκεί πέρα, πάνω, κάτω, δίπλα, δεξιά. Απέναντι είναι το παρκάκι. Πιο πάνω είναι το παρκάκι, 50 μέτρα και από εκεί. Από τη μεριά εκεί που είναι το Αβέρτο, τι έχει. Κάτι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό. Το φωνάζουν και με μία λέξη το ονομάζουν. Ο Δασκαλάκης το βρήκε πριν μία ώρα. Σου δείχνει μπανάνα. Μπανάνες. Μαϊμούδες. Μπράβο. Το βρήκες. Μαϊμούδες. Έχει ένα μαγαζί με μαϊμούδες. Μιλάμε τα μανάβικα, ρε ζούγκλα. Α, καλά, εντάξει, αυτό εννοούσε. Α, καλά, αυτό τι να εννοώ, ρε παλικάρι μου. Σιγά το πράγμα. Ορίστε. Το Αβέρτο το πρώτο. Εκείνο ήταν. Α, ναι. Και εγώ αναρωτιόμουν χθες πού ήταν το πρώτο Αβέρτο. Ναι, εκεί ήταν το πρώτο. Ναι. Λοιπόν, Μάρκου Μπότσαρη 16 και Αλεξανδρίας.
ανεβαίνοντας δεξί χέρι από την Όλγας. Εκεί είναι. Και το άλλο είναι στο κέντρο, στη γειτονιά μας, Ίωνος Δραγούμη 33. Παιδιά, αβέρτο πρέπει να δοκιμάσεις. Πάρα πολύ απλά. Είτε σε γλυκό, είτε σε αλμυρό, τόσο μα τόσο απλά πρέπει να δοκιμάσεις. Μουσική, Σωτήρη. Λοιπόν, οπότε γιορτάζω τα 21 τα γενέθλιά μου μαζί με τα 30 χρόνια αβέρτο. 1989-2019. Με περνάν τα αβέρτο κατά ένα χρόνο. Εύχομαι ολόψυχα στον Νίκο που κάνει μαγικά και κουμαντάρει όλο αυτό το πλοίο που λέγεται αβέρτο. Δύναμη, κουράγιο και φυσικά το ίδιο στο επιτελείο του. Καταπληκτικά παιδιά όλα, γιατί έχω πάει και στα τρία μαγαζιά. Πραγματικά καταπληκτικά παιδιά, με εξυπηρέτηση άμεση, ευγενέστατα παιδιά, με τη σφραγίδα του Αβέρτο. Τόσο μα τόσο απλά. Μόνο στόμα, μεγάλο και λόγια πολλά. Πού είναι ριμπουκές, ρε, πού είναι, πού τα έφερες? Έξω τα έχω. Έφερες. Πού εδώ τα έχω, ρε φίλε. Νομίζω... Έξω είναι. Τι είναι, μπήκε, ρε φίλε, τι είμαι. Τι είμαι, ρε φίλε, πότε θα πέρα μέσα. Δηλαδή και στάφερα, θα τώρα θα τρώω. Θα τρώω, αλλά να τα δούμε, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δικό μα το μήνυμα. Γράφει ιστορία εδώ πέρα, ρε. 142 που στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα ενώ παίρνει πάλι τηλέφωνο. Ναι, το είδα. Το είδα. Τώρα όχι. Δεν κρατιέται, δεν περίμενε δηλαδή 45 λεπτά για να βγει στη γραμμή. Κατάλαβες, λέει, στείλω μήνυμα, κατάλαβες. Ναι. Ο Κώστας μας ξεπαρθενιάζει σε μεσικά, μπαίνει για Μάρλε, καλημέρα στην καλή παρέα, χωρίς φωνακλάδες. Είναι ο 741, καλημέρα 741, να είσαι καλά. Ο 142, Ασλαμά, χώνεψε στο φλόκο από τους Οράνιε. Κώστας από πρώην USSR. Back in the US, back in the US, back in the USSR, I'm no how lucky you are. Γεια σου ρε Κώστα παλίκαρε, όντως γράφεται ιστορία. Επαναλαμβάνουμε τους διαγωνισμούς μας. 5 διπλές για Στράτο Διονυσίου απόψε, έτσι Παναγιώτη. Απόψε, ναι. Απόψε οι αδερφοί Διονυσίου, Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής, τιμούν την καλλιτεχνική πορεία του πατέρα του Στράτου σε μια μαγική βραδιά στο Βεργίνα Θέατρο. Μέχρι τις 9 και 4 οι νικητές πρέπει να είναι εκεί. Μετά οι προσκλήσεις μπορεί και να ακυρωθούν. Δεν ξέρει πρόσκληση, περιλαμβάνει και ποτό για τον νικητή και τον συνοδό του. Δύο διπλές Leftover Bullets Λαϊβάρα απόψε στο Club 8ball στα Λαντάντικα και δύο μονές για να περάσετε στην τροφιά δίπλα στην θάλασσα της Σαλόνικα με τον Δαμιανό τον Μάρλεϊ. Ντέμιαν, Ρόμπερτ, Νέστα, Μάρλεϊ, ο παικταράς από το Kingston της Τζαμάικας, να πούμε ξέρω εγώ, αύριο Σάββατο στο Fix Factory. Εννοείται να μένετε να γίνει χαμός, έρχεται από το Release Athens, έτσι. Νομίζω παίζει στην Αθήνα. Απόψε νομίζω στην Αθήνα. Απόψε, νομίζω απόψε στην Αθήνα. Ή κυρία, απόψε. Στην Αθήνα απόψε παίζει ο Ντέμιαν και αύριο Sky Meeting στην Φτωχομάνα την Σαλονίκη. Okay. Και φυσικά η απλή ερώτηση με αφορμή το live των James απόψε στον ίδιο χώρο. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει, κομμάτι τραγούδι των James, έμπνευση αποτέλεσε ο Εργού Σκάτσε. Ο Αλβανός διεθνής πρώην άσος του ΠΑΟΚ, νυν άσος του Παναθηναϊκού. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει οι James για τον Εργού Σκάτσε? Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά Ηλίου Ωρά από το Όρκον Εξπρέ. Πραγματικά θλίβομαι. Δηλαδή, αν είστε τόσο τραγικοί και δεν το ξέρετε, είναι και super hit κιόλα για τον Κάτσε. Δεν είναι ότι να είναι. Super hit για τον Κάτσε. Αλλά προφανώς κοιμάστε. Οκ. Okay. Λοιπόν. Να μου αφιερώσω ένα κομμάτι, ρε Σωτήρη. Μέρα που είναι σήμερα. Για να μην διάλεξες για σένα. Και θέλω και σχόλια. Νομίζω ότι διάλεξα ένα από τα τρία κομμάτια που θα μου αφιέρωνε και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Γενέθλια σήμερα. Σπαγκενάκι. Αγριεμένο νιάτο είμαι. Έτσι. Αγριεμένο νιάτο είμαι. Στην ουσία δεν είμαι 29. Rock of Ages είμαι. Όπως λέει και η υπέροχη ταινία με τον Tom Cruise και τον Alec Baldwin. Άντε πάμε, ρε Σωτήρη. Τραγικέ ρομανίστα σε θυμήθηκα. Α, τώρα γίνει τραγικό πάλι. Ρομανίστα έτσι είναι. Μια τραγικέ ρομανίστα. Μια μέρα καλός, 10 κακούς, να ξέρεις. Τραγικέ ρομανίστα σε θυμήθηκα. Σε θυμήθηκα. Αλλά είχε χάρη που σε αγαπάω. Κατάλαβες με το μπλέκι, έτσι. Ναι, ναι. Το κατάλαβες. Με το χθεσινό. Δεν υπάρχει. Λέει λοιπόν ο ρομανίστα. Αυτό δεν είναι, Παναγιώτη. Φαντάζομαι μήπως είναι και αδικούμε κάποιον. Είναι ο 789, προφανώς ρομανίστα που μας ακούει από τη Δυτική Αττική. Φιλιά σε όσες. Και όσοι μας ακούνε, ειδικά στο νομό Αττικής, για ευνόητους λόγους. Πάει ένας τύπος στον ψυχολόγο. Γιατρεύω ήθεια. Ο αδερφός μου, όποτε βλέπει την Αγγλία, κλαίει. Γιατί δεν του λες να αλλάξει ομάδα? Θα το έκανα, αλλά θέλω το κλάμα του. Σίγουρα μία από τις δύο κορυφαίες μπάντες του κόσμου. Σίγουρα. Η άλλη δεν ξέρω ποια είναι. Χαζά.
Μία από τις δύο κορυφαίες μπάντες του κόσμου. Τώρα η άλλη θα είναι η Ramones ή η Kiss. Πάντως όχι Βρετανική. Μην πει κανείς τίποτα τους Beatles, για να λυποθυμίσουμε. Κάποιος πάλι εδώ πέρα μιλούσε για τους Beatles προχθές. Στο Ζαγόρα βγήκε ένας. Καλά, Ζαγόρα. Έχουν βγάλει το βιβλίο που λέει και τους Beatles. Που σε 2,5 μήνες πήγανε στο Αμβούργο. Το ξεκόλλητο χ από τον κουτελό του Ζαγόρα θες στην εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτό. Τι επαθέτει κανένα, δεν ξέρω. Το ξεκόλλητο χ, το χ. Το χ. Ναι. Κατάλληλο, κατάλληλο. Μετά την τζόντα που είχαμε με τους Raptors. Α, όχι. 3-1, τι! Όχι, όχι, ξαναπέζει τώρα. Είναι 2 πόσο. 2-1, 2-1, έτσι. 2-1 οι Raptors. Οι Raptors, ναι. Και παίζουν τώρα στο Golden State. Ξανά στο Golden State. Στο Golden State, μάλιστα. Ξημερώματα να. Σήμερα προ αύριο, ναι. 3:30 εκεί. Τα κλασικά. Καλημέρα, παιδιά. Μου λείψατε. Καλή εκπομπή. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, μην το διαβάζει. Το 89 είναι αυτό το κομμάτι. Το άλμπουμ είναι το ντεμπούτο του Skid Row. Το έχεις αυτό. Με προσβάλλεις. Δισκογραφία έχω από Skid Row. Περίμενε, έχεις βινίλιο. Με προσέβαλε. Το έχω και βινίλιο. Ναι. Και CD σίγουρα. Ναι. Δεν θυμάμαι αν το έχω και κασέτα. Ναι. Δεν θυμάμαι. Αλλά Skid Row έχω δισκογραφία, εννοείται. Όταν κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε σαν βινίλιο. Ναι. Μόνο βινίλιο, ναι. Ναι. Έτσι, τι να βγαίνει. Μετά το πήρε CD. Και κασέτα. Ναι. CD το πήρα το 93, 92, 93. Το βάρουσε και στα αυτιά, Ναι, το, δεν θυμάμαι πώς το πήγα. Εντάξει. Ναι. Κανονικά είχα τότε όμως εσείς λεφτά, ρε φίλε. Έπαιρνες μηνιάτικο το οποίο. Όχι, καλά να σε. Δεν υπήρχε μήνας. Δεν μας τα θυμίζεις. Δεν υπήρχε μήνας να μην αγοράσω 10-15 άλμπουμ, ας πούμε, βινίλια και CD μαζί. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα, παιδιά. Μου λείψατε. Καλή εκπομπή να έχουμε. Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Καλώς τον. Πόσο σε λατρεύουμε σε ένα, ρε φίλε. Νίκο, να σε καλά, παλικάρι. Να σε καλά, 2-11. Ίσως ο μόνος παοκτής σε μια περιοχή η οποία βρίθη και ανόλευκου χρώματος του ασβεστοχώρη προεξέχοντος του καλού συναδέλφου Γεωργίου Μαντζιούκη. Μαζί μας έχουμε την Repair Store. Χάλασε η μπαταρία του Samsung. Έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Θέλεις δίκη για το πολύτιμο τάμπλετ σου. Η λύση, ναι, Repair Store. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Μία κοπέλα ξεφτιλίζει όλους τους άντρες της εκπομπής. Μία κοπέλα που στέλνει μήνυμα εδώ εξεφτελίζει όλους τους άντρες της εκπομπής. Βρίσκεται το κομμάτι των James. Γεωργία, να είσαι καλά. Τι να το κάνω, ρε Γεωργία. Τι να το κάνω, ρε Γεωργία. Μπαίνει στην κλήρωση. Ό,τι να το κάνω, sorry. Δεν είπαμε η πρώτη σωστή απάντηση. Ναι. Έτσι θα γίνει κλήρωση. Έτσι. Για το Opticon Express, για τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει οι James για τον Εργού Σκάτσε. Τον τίτλο θέλουμε. Το λέει, το έχω στον τίτλο. Εντάξει. Πολύ απλά. FM και NO, το ονοματεπώνυμό σου, όπως κάνει η Γεωργία, και το αποστέλεις στο 54526. Να πηγαίνουμε σε break σιγά-σιγά με το Αβέρτο που είναι κοντά μας σήμερα. Με τρία καταστήματα τα οποία πραγματικά ζωγραφίζουν και σε ψωμιά, καμιά τριανταριά διαφορετικού είδους ψωμιά. Δεν, δηλαδή, όποτε πάω να πάρω ψωμιά από το Αβέρτο, μπερδεύομαι, μπλέκομαι, χάνομαι και τελικά ή παίρνω πέντε ή δεν παίρνω κανένα. Λέω, θα μείνω νηστικός. Δεν θέλω, ζαλίστηκα. Έτσι, τόσο μα τόσο απλά. 100 διαφορετικούς τύπους ψωμιών. Είτε σε παγωτό, είτε σε γλυκά, είτε σε τυροπιτοειδή, σε αλμυρά, σε σφολιάτε, σε φύλλα, σε χωριάτικα, σε πολίτικα, σε ό,τι θέλετε. Γιορτάζουμε σήμερα μαζί με το Αβέρτο. 29 ετών εγώ, 30 το Αβέρτο με περνάνε ένα χρόνο. Πηγαίνουμε σε break, να μην τρώμε τα μισάρο, να τα πηγαίνουμε έτσι όμορφα, ωραία, στρόγγυλα. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη και να δούμε με τι κομμάτι θα μπούμε μετά. Θέλω ένα κομμάτι να μου αφιερώσει ο Παναγιώτης. Εντάξει. Να μου αφιερώσει ο Παναγιώτης. Okay. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι κομμάτι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Okay. Έχουμε τόσο κοινά γούστα. Yeah. Μόνο μην είναι DJ. Μην DJ μην είναι μόνο. Τώρα, θα βάλω και. Κάνα αγγλοβλάχο DJ. Στα κρυφά. Συγγνώμη, κλείστε τώρα, Σωτήρη. Αυτή την ιδέα θέλω να μου πει. Αυτό διάλεξα, ναι, ρε φίλε. Είναι αυτό διάλεξα. Έλληνα, ναι, Έλληνα, εσύ δεν είσαι. Που λένε μου, αδερφέ μου, Παπαδόπουλα. Θα παίξουμε και πάνω σε κανένα τρίμηνο. Θέλαμε βασικά να βάλουμε κάποια στιγμή, αλλά φοβάσαι και τον άλλο δίπλα. Λες, όχι, αυτό. Τι είναι, κομματάρα με έβαλε το που λένε μου να με αφιερώσει για τα γενέθλιά μου, ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Παπαλάμπρε να γυμνεί, ρε. Τέτοια να σκέφτεσαι. Τεράστιο κομμάτι. Βάλτο να άστα να παίζει ρε Σωτήρη. Τεράστιο κομμάτι το που λένε. Στα κρυφά και μου τροπάνω. Και εγώ φοβήθηκα, ρε. Λοιπόν, υπάρχει ένα μίνι μηνυματικό χήμαρο. Σωτήρη, λίγο το πάρει που γιατί είμαι. Οκ, μπράβο, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, ρε παλικάρι. Μπράβο. Τέλειο, μπράβο, ρε Παπαδόπουλα. Ήμνο. Ήμνο με αφιερώνει, ήμνο σα λέω. Λοιπόν, υπάρχει ένα μηνυματικό χήμαρο με συμμετοχή για του διαγωνισμού μα. Για όλου του διαγωνισμού. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερω γι' αυτό για κάποια σχολιάκια. Είπαμε ότι σήμερα ο Ασλαμή, για του φίλου Ασλαμά, γιορτάζει τα 29 γενέθλιά του μαζί με τα 300 των καταστημάτων Αβέρτο.
τα οποία ετοίμασαν μια υπερπαραγωγή, ειδικά για την ημέρα. Τα Λεβέκ, τα τυγροπιτάκια που είναι τα που έφερες. Αν περάσει κάποιο από εδώ πέρα, τα Λεβέκ. Λεβέκ τι είναι. Όπω δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτό στον Πάο, γιατί και τα δικά σου δεν εμφανίστηκε ποτέ. Τώρα, τώρα, α, τώρα, τώρα, τώρα. Τελειώσει η πομπήρα σα. Πεινάμε, ρε κυριούλη. Ξέρω γιατί υπάρχει λόγο σα. Υπάρχει λόγο σα. Στρίβει δια τη Άρξ. Υπάρχει λόγο. Υπάρχει λόγο. Λοιπόν. Καλημερίζουμε τον Νίκο, τον Μίστερ Αβέρτο, ο οποίος τώρα συντονίστηκε. Τόση ώρα έχει δουλειά ο άνθρωπος. Νίκο, καλημέρα, να είσαι καλά, αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσεις τα Αβέρτο. Τρεις μαγαζάρες στη Θεσσαλονίκη. Μάρκου Μπότσαρη, 16 και Αλεξανδρίας, έναντι πυροσβεστικής. 20. Όχι, συγγνώμη, τι λέω. Μάρκου Μπότσαρη, 16 Αλεξανδρίας, ανατολικά. 20 Μαρτίου και Κρήτη, 43, λίγο πιο ανατολικά, έναντι της πυροσβεστικής. Και στο κέντρο, downtown, Ίωνος Δραγούμη, 33. Καλημερίζουμε την κυρία Χαρούλα, η οποία τρελαίνεται με τα καριοκάκια του Αβέρτο. Και καριοκάκια έχουμε εδώ πέρα. Έχεις. Θα δοκιμάσει και ωραία. Ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης. Ωραία. Τα καριοκάκια του Αβέρτο, από κάτι. Τα καριοκάκια για μένα, κορυφαία στην Ελλάδα, ναι. Θεωρώ ότι είναι στην Ξάνθη. Ξέρετε πια. Ναι. Του Αβέρτο, έχω πάθει πλάκα, είναι στο επίπεδο αυτό και βάλε. Τα καριοκάκια. Τα άλλα τυριά, το κεράσματα όλα, λιποθυμάω εγώ 15 φορές περισσότερο. Δεν σχολιάζω. Θεϊκά και τα καριοκάκια του Αβέρτο. Και πραγματικά αξίζει, δοκιμάστε. Το αξίζει, το εννοώ. Μία άλλη Γεωργία μπαίνει για το live του Marley. Λέμε τους διαγωνισμούς μας. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το tribute στο Στράτο Διονυσίου απόψε από τον Άγγελο, τον Στέλιο, τον Διαμαντή Διονυσίου. Τους γιους του δηλαδή, στο Βεργίνα Θέατρο. 5 διπλές. Κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει και ποτό. Όχι μόνο του νικητή και του συνοδού του. Έτσι, είναι απόψε. Η είσοδος στο καζίνο δεν είναι απαραίτητη. 2 διπλές για το live των Leftover Bullets απόψε στο Club 8 μπροστά Λαντάντικα και 2 μονές για τη Λαϊβάρα Παύλα Hip Hop Reggae Party του Damien Marley, του Δαμιανού του Marley, αύριο Σάββατο στο Fix Factory Open Air. Ξεκινάει γύρω στις 10 η ώρα. Δεν θα βγει ο Damien. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Marley ή Διονυσίου ή Leftover Bullets και τα τρία αποστολή στο 54526. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράς Opticon Express. Ευχαριστούμε τα Opticon Express που και σήμερα είναι κοντά μας. Αντώνης, The Master of Foras Δημητριάδης, με τα 4 μαγαζά στη Θεσσαλονίκη. Τα 3 όμως συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, πιστός χορηγός μας. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει οι James, οι οποίοι παίζουν απόψε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, νυν του Παναθηναϊκού, Εργκούς Κάτσε. Μία μόνο σωστή απάντηση από την Γεωργία. Ειλικρινά, ντρέπομαι. Παλάμπρελα, μια που το έκανε σε αυτή την κίνηση, Γιάννης Ρόλαπας, κορυφαίος και απίστευτη, θα ξέρει. Απίστευτη, μπαντάρα όλοι. Εδώ είναι ο Βέκιος, τι είπανε, ο Βαγγέλης, νομίζω. Θεός χωρέστον. Μπαντάρα όλοι, μπαντάρα. Απεκταράδες ατελείωτοι. Ήμασταν τυχεροί. Ήσασταν και ήμασταν τυχεροί όσοι ήμασταν στο τελευταίο τους live εδώ πέρα που βγήκανε όλοι μαζί σαν ταξιαρχίες. Όχι σαν Τζίμι Σπανούσης Μπαν. Πότε? Τη βραδιά που έπαιζε Juventus Real Madrid. Τώρα. Παρασκευή Σάββατο ήτανε. Α, ναι. Παρασκευή Σάββατο, πρόπερση. Πρόπερση. Juventus Real Madrid. Α, ο τελικός, την Ουαλία. Ο τελικός. Α, μάλιστα. Ναι. Πρόπερση, πότε ήταν, ναι. 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 Παρασκευή Σάββατο ήτανε. Την Παρασκευή ήμασταν στην αποθήκη του Μήλου. Στο πρίσπαλ. Ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορούν να σηκώσει το χέρι σου. Στην τεράστια, στο πάνω, η αποθήκη του Μήλου, έτσι. Ούτε το χέρι δεν μπορούσε να σηκώσει. Το Σάββατο, επειδή ήταν ο τελικός, ήταν απλά γεμάτο. Και η μπάντα πίσω έλεγε το τελικό. Και ξέρετε τι είχε γίνει, φωνάζει ο κόσμος και ακούει τα μέσα. Λέει, άντε βγείτε, και έτσι είχε περάσει η ώρα, είχε πάει 11. Και ακούει τα μέσα ο Πανούσης. 1-2, 1-2. Η μπάντα δεν θα βγει αν δεν ισοφαρίσει η Γιουβέντους. Τζιμάκο! Τζιμάκο! Δεν χρειάζεσαι καμία συγχώρεση από κανέναν Θεό. Έκανα δώρο ένα βινίλιο του Πανούση σε ένα φίλο μου. Το βρήκα, ξέρεις, εδώ πέρα στην Αβαρίνου. Παλιό, με ταξιαρχίες. Νομίζω με ελληνική σημαία είναι αυτός. Ο ναι, Πανούση. Ποια είναι, ποιο δίσκο είναι αυτό. Δεν είναι ταξιαρχίες αυτό. Δεν είναι ταξιαρχίες. Πανούση είναι αυτό. Πανούση. Ναι. Ναι, ναι, Πανούση είναι αυτό. Δεν είναι ταξιαρχίες. Δεν ξέρω λέγεται. Ναι. Από το δισκάδικο που είναι μετά το Βακούρα. Όχι. Στην Ιωάννη Μιχαήλ. Είσαι στη Τζιμισκή, το ναι. Ζαχαρία νομίζω. Α, στο Ζαχαρία, ναι, ρε, το Ζαχαρία. Ναι. Έχει κολλητά κι άλλο ένα όμως νομίζω. Ναι, το τέτοιο είναι ο Ζαχαρία και το παιδί το ξεχνάω. Σε ένα από τα δύο τέλος πάντων. Ναι, το ξεχνάω τώρα. Ναι, σε ένα από τα δύο. Καλός είναι και ο άλλος. Ναι. Και τρελές γνώσεις. Ναι. Το παλικάρι. Είναι πιο πάνω 10 μέτρα. Δύο-τρεις φορές πάντως που έχω πάει, τρεις φορές που έχω πάει, πάντα υπάρχει κάποιος μέσα. Mm. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο ίδιος και συζητάνε, ρε παιδί μου, ξέρεις για μουσική, ξέρεις. Θυμάσαι εκείνο, θυμάσαι εκείνο, θυμάσαι εκείνο. Ωραία, τρέλα. Είναι η κλασική άρρωση. Ωραία, φίλε. Ποιο είναι πολύ.
Και στα δύο πηγαίνει. Ποιος? Ο Κοκκυλώνης, ο Κώστας. Ναι. Ο αδελφός του Θανάση. Α, πάρα πολύ. Ο Κώστας είναι άρρωστος. Ναι. Άρρωστος. Δεν το ξέρω. Άρρωστος. 2-11 σήμερα θες να κλέψεις την παράσταση. Να το διαβάσουμε το μήνυμά σου. Είναι χαρούμενος, ρε φίλε. Αφού κάνουμε κάποιο. Μεγάλος η οικογένειά του, τι να κάνουμε. Βέβαια, ναι, ναι. Α, πάρουμε μια μουσική ανάσα. Δεν ξέρουμε αν άκουγες προχθές Νίκο Πάοκας στο χώρι. Μήπως είχε στείλει στη γυναίκα σου μήνυμα και της είχε πει θα σου κάνω 5 παιδιά. Γιατί τέτοιο είχε στείλει ο Ταξίδης. Ο Ταξίδης στην Ζέτα Θεοδωροπούλου. Μάλλον τόση... δεν άκουγε την εκπομπή. Ναι, τόση κρατημένο η Ζέτα. Έτσι, μου είχε στείλει κάποτε, λέει ο Παναγιώτης, ο Πάνος, λέει, μου είχε στείλει μήνυμα, εσένα θα σου κάνω 5 παιδιά. Ναι. Εγώ είχα στείλει μήνυμα σε κοπέλα, εσένα θα σου κάνω 3 παιδιά και εκεί με έκοψε, τέλος. Λοιπόν, το μήνυμα το νέο του Νίκου από το Ασβεστοχώρι. Από φέτος και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 27 Πέμπτου η οικογένεια μεγάλωσε. Αυτό σημαίνει ότι έχει και δεύτερο μήνυμα. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρι. Εσείς αποκτήσατε έναν ακροατή ακόμα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα έναν φιλάθλο και εγώ άπειρες στιγμές χαράς με τα παλικάρια μου. Με τα παλικάρια μου. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρι. Αδερφέ, δεν έχουμε λόγια. Δεν έχουμε λόγια. Δηλαδή, τέτοιες παρουσίες μας τιμάνε ως προαγωγούς, ως παραγωγούς. Να σε καλά, καλώς ήρθε το παλικαράκι σου και καλώς μεγάλωσε η οικογένειά σου, αδερφέ. Να σε καλά. Μαζεμένα πάλι ο 2-11, ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Σιγά σιγά γινόμαστε πολλοί και εδώ πάνω, αγαπημένε μου Ασλαμά. Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη, μακάρι να χιλιάσετε, αδερφέ, μακάρι να χιλιάσετε. Μάριε, φίλε, χρόνια πολλά με τα καλύτερα να σε περιμένουν από εδώ και πέρα. Μέσα από την καρδιά μου, ό,τι επιθυμεί στη ζωή σου να το βρει, ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Χίλια ευχαριστώ, Νίκο, δεν έχω λόγια. Αύριο είναι τα γενέθλιά μου, έτσι. Κλείνω τα 29, απλά τα γιορτάζουμε σήμερα εδώ για να είμαστε μαζί. Δεν έχουμε κομπή αύριο και τα γιορτάζουμε το Αβέρτο, το οποίο κλείνει 30 χρόνια ζωής. 89-2019 το Αβέρτο ζωγραφίζει είτε αλμυρά, είτε με αρτοποιήματα, είτε με γλυκά στην Θεσσαλονίκη. Ξανά το μήνυμα το όταν ίδιο. Όταν ο Σταμάτης Κραουνάκης συνάντησε τον Τάνο. Ναι, Σωτήρη, τι είπες παλικάρι μου? Ναι, ακόμα, δεν ακούω. Θέλω να σου αφιερώσει. Να, εσύ κομμάτι. Ναι, εννοείται, κάτω ρωτάς, ρε φίλε. Θέλει και ο δασκαλάκης ένα κομμάτι. Για να ακούσουμε. Τα πράγματα γίνονται πραγματικά επικίνδυνα, σαν TNT δηλαδή, ένα επικίνδυνο μείγμα και ονειρικά, όταν καραμπαντάρες διασκευάζουν καρακοματάρες από καραμπαντάρες. Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Μια καραμπαντάρα διασκευάζει καρακοματάρα από καραμπαντάρα άλλη. Δηλαδή μπλέκουν δυο θεοί μαζί. Με θεϊκό κομμάτι και γίνεται ρημαδιό, έτσι. Και γίνεται Anarchy in the USA. Τόσο μα τόσο απλά. Αυτό μου το αφιερώνει ο Σωτήρης ο δασκαλάκης. Έτσι, δεν έχω λόγια για τον Σωτήρη, okay. Θεωρώ ότι είναι μοιραία τη συνάντησή μας με τον Σωτήρη. Ενώ και τον, και τον Παναγιώτη. Και τον Παναγιώτη και, την, και για μένα, okay. Ωραίο άλλος με t-shirt, οι ληστές με t-shirt χου ο ληστής. Προχωρημένος για Έλληνας ληστής, προχωρημενιά. Το ματήριζο, ναι. Αυτοί είναι, λέει, οι ληστές με τους αναδιπλούμενους σουγιάδες. Αυτοί είναι προχού. Δεν είναι αναδιπλούμενους, είναι προχού. Δεν είναι χουσκέτο, είναι προχού, λέει ο Σωτήρης ο δασκαλάκης. Δεν ακούσουμε χρόνια. CFD Carpets Κολογηθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υπολαργικά οικολογικά απορρυπαντικά. Καλέστε τώρα στο 23-17-62-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί, το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό. Με αφορμή αυτό που είπα ότι μόνο η Γεωργία έχει απαντήσει στο κομμάτι των James για τον Εργούς Κάτσε. Ποιο κομμάτι έχουν γράψει οι James για τον Κάτσε? Και ο Γιώργος Ιταλός γράφει: σε ευχαριστούμε Γεωργία για το ξεφτύλισμα. Σ' αγαπάμε. Άιντε βρε. Άντε βρε, κοίτα τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Ρε Γιώργο Ιταλό. Πάει, περάσαν αυτά, ρε Γιώργο. Τι γλίτσα είσαι, ρε φίλε, δηλαδή, σε παρακαλώ. Καλά σου λέει τώρα Σλαμάς. Άσε εσύ για να ασχολήσουμε αυτά. Περάσαν αυτά. Αυτά που στέλνεις κάθε μέρα. Αυτά τα δικά σου. Άσε εμάς τους ελεύθερους. Άσε τώρα. Να πει μπράβο Γεωργία ο Παπαδόπουλας να το καταλάβω. Κούρνιασε εκεί στην οικογενειακή φωλιά και άσε εμάς τα ελεύθερα πουλιά να το φτερουγήσουμε. Ελεύθερο παιδί είναι. Να πω εγώ ναι. Να πει ο δασκαλάκης ναι που είναι ημιελεύθερος. Αλλά τώρα εσύ κάτσε εκεί. Κάτσε με τη γυναικούλα σου αυτή που δικαιούσε μία εκεί. Ωραία. Με τις βόλτες με το παιδί σου στην Καλαμαριά. Σε βλέπω εκεί. Ο Κραουνάκης εκθιάζει τον Τάνο. Ρούφιξα σε ένα βράδυ το βιβλίο του και τέτοια. Χριστός και Παναγία, ρε. Ο κόσμος έχει. Δηλαδή, αν ακούσει ο Κραουνάκης αυτά που γράφω εγώ για την Τουμπάρα, όταν θα γκρεμιστεί, ρε φίλε, τι θα κάνει.
Θα πρέπει να το φέρουμε εδώ πέρα. Να έρθει από μόνο του στο στούντιο και να πει: τι έχει γράψει, αγόρι μου γλυκό. Μπράβο, Ρεντάνο. Μπράβο, το 10 μερικέ. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω το έμαθε. Στη Βιατζόγλου και επίσημα, έτσι. Τι είσαι, τι, Ολυμπιακό που. Χρυσή Αυγή. Α, τραγικό. Καλά, αφού αυτό. Ναι, με φτάνει αυτό. Τραγιστήβα, τραγικό. Τραγικό, άστο. Δεν το σχολιάζω καν. Μήνυμα του 0, όχι του 142, συγγνώμη, μην τα πηδήξουμε, μην πηδάμε τα μηνύματα. Ο Καραπαπάς, λέει ο 142, έκανε αναφορά στον Ιβάναρο λέγοντας προσβλητικά λόγια. Τι? Όσο τεράστιο σώμα έχει, τόσο μικρή προσωπικότητα είναι. Καλό υπαλληλάκι του πρόεδρα, πάντα πιστός. ΠΑΟΚ μόνο ρεφουκαράδες με 4 θαυμαστικά. Ούτε ένα ούτε τρία. 4 θαυμαστικά το 142. Καλημέρα, 142. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πρέπει να είναι ο Κώστας από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ίδιος, ναι. Δεν είναι το προηγούμενο. Ναι, αυτός πρέπει να είναι. Προφανώς και λες το αυτονόητο. Θα χαιρόμουν όμως αν σχολίαζες και την ομολογία του Κυριάκου Κυριάκου. Τι. Που βέβαια το λέει τώρα που πάει να πολιτευτεί και τους έχει ανάγκη όλους. Τι έκανα. Αλλά πάντως εγώ τον ύμνησα την επόμενη. Μπράβο του. Που στην ανακοίνωση κάνει αναφορά ότι συγγνώμη ζητώ από όλους για τις φορές που και εγώ έριξα τοξικότητα, είχα τοξική παρουσία. Κάπως έτσι το λέει. Έτσι, ναι. Σχεδόν το έχω μαζί μου. Το έχω και μαζί μου, ας πούμε, που βαλάω. Βέβαια τώρα κατεβαίνει για εκλογές με το κοινάλο Κυριάκος. Αλλά εντάξει, πάντως έστω το λέει είναι κάτι και αυτό. Απλά ο Καραπάς είναι πιο σημαδιό. Πιο σημαδιό. Εγώ θέλω πιο επικίνδυνο το άλλο, το πιο έμεσο, αγαπητέ 142. Όχι τα προφανή. Ο Καραπαπάς είναι πολεμικός. Είναι πολεμικός. Αυτό. Ο 007. Καλημέρα! Τι μάτς ήταν αυτό χθες, ρε Μάριε. Χάσαμε τον ύπνο μας βραδιάτικα. Βάλε με για Μάρλεϊ, μπαίνεις να είσαι καλά, παλικάρι μου. 007. Καλή τύχη στην κλήρωση. Και επανέρχεται ο ίδιος. Έχεις γενέθλια, ρε σκύλε. Χρόνια καλά, αδερφέ. Σεξ. Και rock and roll για μία ζωή. Μάλλον η καλύτερη ευχή. Σεξ και rock and roll για μία ζωή. Μάλλον η καλύτερη ευχή. Σεξ και rock and roll για μία ζωή. Μάλλον η καλύτερη ευχή. Σεξ και rock and roll για μία ζωή. Και είναι Σοφία και ποιος ο Στράτος. Διάβασέ το. Όλη μέρα τους βλέπεις εδώ, άντε. Ο Τζο. Στράτο, ποιο θα λέει Στράτο. Τζόρτζο. Το Τζόρτζο. Α. Η Σοφία είναι η κοπελίτσα, την ξέρω. Ναι, ναι. Την ξέρω. Ναι. Είναι νομίζω. Ένα μισό χρόνο, ε. Τι? Ναι. Την περνάει. Καστοριά. Μπαμπάς. Νομίζω ότι είναι από Καστοριά. Η κολλητή της. Η κολλητή της είναι σίγουρα από την Καστοριά και είναι 30 φορές πιο ωραία. Σοπ. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω τι πέρα. Ωραία την πάρα είναι. Ο Τζορτζογλου. Ναι. Εντάξει, ωραίο καλό. Ναι. Εννοείται, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, η Σοφία είναι. Ναι. Ναι, δήλωση Βάνα Μπάρμπα, έτσι. Δεν είναι επώνυμη, ρε παιδί μου, η Σοφία. Ναι. Δεν είναι επώνυμη, αλλά είναι κούκλα είναι. Αυτή θα του παντρεύει. Αυτή θα Ξανθιά, τον περνάει περίπου 4 πόντους. Γιατί κοντός είναι. Σε ύψος. Πόσο είναι περίπου. Τον περνάει η Σοφία περίπου 4 πόντους. Μπορεί και 5. Σε ύψος. Αν βάλει και τα κούνη, δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση. Α. Τραγική. Τζόρτζο. Εντάξει, εσένα δηλαδή σε περνάει η κοπέλα 8-9 πόντους. Αχάμε. Περίπου. Αχάμε. Πρότυπο αγάπης για αυτά τα δύο παιδιά. Το είπε η Ιβάνα Μπάρμπα. Η Ιβάνα Μπάρμπα, ναι, τους παντρεύει, ναι. Θα τους παντρέψει στα Χανιά, κάτι είπε. Για στα Χανιά, στα Χανιά. Θα γίνει. Στα Χανιά, ε. Είναι που μας πρίξαν, έχουν, ναι. Κάνει, έχουν γίνει 100 ρεπορτάζ για Τζόρτζογλου με Σοφία για το νηφικό. Θα τι. Θα αντέξουνε. Γιατί το λες αυτό? Κακία! Κακία του Σωτήρη Δασκαλάκη! Το πολύ να αντέξουν, λέει, 1,5 όταν χρόνο. Τέτοια. Α, ναι. Ο Σωτήρης δίνει στο ζευγάρι το πολύ 1,5 χρόνο. Να είναι μαζί. Να είναι μαζί. Το σημειώνω. Θα το σημειώσω. Άρα, 1,5 χρόνο, από δηλαδή, τη μέρα του γάμου θα όταν βάλω. Όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ το επόμενο, δηλαδή, να ξέρουμε ότι έρχεται ο χωρισμός. Για Στράτο Τζόρτζογλου, το έχω πει πάμπολες φορές και το είπα και στον ίδιο μετά από μια συνέντευξη τύπου. Έχει κάνει μια δήλωση γεμάτη. Εγώ πεθαίνω να, οι δηλώσεις να έχουν ποζεριά και ουσία. Τρελαίνομαι. Σου κάνει τη ζωή εύκολη, σου δίνει εκπομπές, κάνει και τη ζωή εύκολη στο δημοσιογράφο να βρει τίτλους κτλ. Έχει κάνει μια δήλωση γεμάτο ζουμί ουσία και ποζεριά. Μιλώντας στο κλικ, είχε πει για τον Παντελή Βούλγαρη. Του οφείλω τα πάντα. Γιατί όταν με διάλεξε, δεν ήμουν τίποτα παραπάνω από ένα τσογλάνι που κάνει βάρη. Καταπληκτικό. To the point, πραγματικά. Τέλος. Για ποια ταινία ξέρετε. Πραγματικά ρε παιδιά, μεγάλη απογοήτευση. Αυτό με το κομμάτι των James, δηλαδή ο τίτλος είναι για τον Γκάτσε.
πραγματικά είστε τραγικοί. Δεν το, δεν το περίμενα. Εγώ θα καμιά τρενταριά συμμετοχές. Καλοκαίρι φουλ έχουμε. Από αύριο περιμένουμε 35 βαθμούς, 38. Πώς τη βγάλουμε. Σήμερα θα πάει 32 με 33 στο κέντρο της πόλης. Ποιο τραγούδι έχουν γράψει οι James για τον Εργούς Κάτσε. Θα τα πάρει τα γυαλιά η Γεωργία, είναι τραγικό. Μόνο η Γεωργία το έχει βρει. Πραγματικά είναι τραγικό, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Πέντε διπλές για αδερφούς Διονυσίου απόψε στο Βεργίνα Θέατρο. Δύο διπλές leftover bullets απόψε στο 8 Ball Σαλαδάδικα, στο Οκτάμπαλο. Και δύο μονές για αύριο Σάββατο, Ντέμιαν Μάρλεϊ, ο Δαμιανός ο Μάρλεϊ, που νομίζω ότι έχει κάποια συγγένεια και με τον Μπομπ τον Μάρλεϊ, το σχορεμένο, στο Fix Factory Open Air. Στο ανοιχτό Fix, έτσι. Όχι μέσα να λιώσετε. Στο ανοιχτό Fix. Αύριο το βράδυ, ο Ντέμιαν Μάρλεϊ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Ονομασία του live, όχι live, για ποιο live, θες αποστολή στο 54-5-26. Πηγαίνουμε τώρα σε break και έξω να ανοίξω αλμυρά και γλυκά από τα καταστήματα Αβέρτο, γιατί Δασκαλάκης και Παπαδόπουλας θα λιποθυμήσουνε μόνο που το άκουσαν, τους τρέχουν τα σάλια. 30 χρόνια Αβέρτο, 3 καταστήματα, 23 Μαρτίου και Κρήτη 43, Μάρκου Μπότσαρη 16, γωνία με Αλεξανδρίας, εκεί στη ζούγκλα στα Μανάβικα, και Ίωνος Δραγούμη 33 στην καρδιά της πόλης, downtown. Πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις είτε ψωμί, είτε αλμυρά, είτε γλυκά από τα καταστήματα Αβέρτο. Αβέρτο, πάρ' το μαγαζί και φέρτο. Περιμένω ευχές ή κατάρες για τα αυριανά μου γενέθλια. 29 χρόνια κλείνω αύριο, τα γιορτάζω σήμερα μαζί σας. Εντάξει, σωτ, οκ, κράτο. Νομίζω ότι πριν από 8 λεπτά, 9 λεπτά ήρθε το κορυφαίο μήνυμα στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο για φέτος. Νομίζω. Αυτή είναι. Δεν μπορώ να κάνω και άλλα. Πει τώρα κάποιος τη βλακία, λες. Ανήκει στον 501 και λέει το εξής. Ποιοι είναι οι James? Είσαι παικταράς. Αδερφέ, είσαι παικταράς. Είσαι τεράστια παικτούρα. Μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, αδέρφια, υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος. Πραγματικά. Η αδερφή Διονυσίου είναι πίσω και λογικό είναι. Νομίζω ότι δηλαδή ο Μάρλεϊ έχει πάρει παραμάζωμα τους αδερφούς Διονυσίου, οι οποίοι πάνε χέρι-χέρι με τους leftover bullets. Γίνονται απίθανα πράγματα. Καλημερίζω την μπαντάρα των leftover bullets. Ξέρω ότι οι δύο από αυτούς πολλά πρωινά μας ακούνε. Εάν πεις ότι είμαι λάθος, επόμενα γενέθλια δεν θα προλάβεις. Πω, τι στέλνει ο άλλος. Και απαντάει. The morning after the τραγούδι Rabbit Hole. Χρόνια πολλά. Παύλο, να είσαι καλά. Όχι, δεν αυτό. Θα μπορούσε όμως. Ωραίο, ψαγμένο. Rabbit Hole. Για τον Κάτσε, ναι ρε φίλε, θα μπορούσε. Αλλά όχι, δεν αυτό. Το λέει ο τίτλος. Πολύ καλό, πολύ ψαγμενιά αυτό το Rabbit Hole. Του πάει του Κάτσε. Ναι, το κουνέλι που σκάβει εκεί στην τρύπα, ναι. Πολύ καλό, όντως. Αλλά δεν είναι αυτό. Είμαι ειλικρινής. Και ας μην προλάβω να κάνω γενέθλια. Μακάβριο το μήνυμά σου. Ξέρω ότι με αγαπάς και σε λατρεύω. Ακροατής ο οποίος έχει πάρει πάνω από 2-3 βραβεία, 4-5 ως πλαστικομοντελιστής και μάλιστα ένα από αυτά, μπορεί και δύο, στην Μεγάλη Βρετανία. Τίμησε τα ελληνικά χρώματα ως πλαστικομοντελιστής και είναι και rock and roll. Λοιπόν, θέλω γνώμη Παπαδόπουλα για αυτά που τερλίκωσες. Πάρα πολύ ωραία. Έφαγες νομίζω 3-4 πόσα πήρες. 2 τυροπιτάκια έφαγα, ναι. 4 μου κάνει σωτήρης. Ναι, σκάνει και 4 και 5. Άρα εγκρίνεις Αβέρτο. Πάρα πολύ καλό. Χαλάλι. Αβέρτος. Χαλάλι. Αβέρτος. Χαλάλι. Και τα γλυκά εσύ πήρες το πουράκι. Δεν, άστο. Άστο, δεν υπάρχει ρε εσύ. Άστο. Τα κεράσματα, τη λιχτά, στο χρυσό είναι, δεν υπάρχουν. Κορυφαίο Αβέρτο. Κορυφαίο Αβέρτο γιορτάζει 30 χρόνια σήμερα μαζί με τα 29 του Σλαμά. 23 Μαρτίου και Κρήτης γωνία, Ίωνος Δραγούμη 33 και Μάρκου Μπότσαρη 16 και Αλεξανδρίας, τα καταστήματα Αβέρτο, σας περιμένουνε. Πείτε, σας άκουσα και στον Σλαμά, μας έπαιζε ο Σλαμάς, να σας κεράσουμε και κάτι παραπάνω, να σας δούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουνε, 5 διπλές για τους αδερφούς Διονυσίου απόψε στο Βεργίνα Θέατρο, συν ποτό, που αντισχύει σε κάθε πρόσκληση, όχι μόνο στον νικητή. Δύο διπλές για leftover bullets απόψε, κολλασμένη rock and roll βραδιά στο Club 8 προς Σαραντάντικα. Εδώ είναι η προσκλήση για να τις παραλάβετε. Και δύο μονές Ντέμιαν Μάρλεϊ στο Fix Factory Open Air αύριο βράδυ. FM και όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφει James ή Διονυσίου ή Bullets. Για αυτό το Bullets και τα τρία αποστολή στο 54-526. Και τα γυαλιά ηλίου ή ο Ράσο Πτικών Express. Απαντάς απλά ποιο κομμάτι έχουν γράψει οι James για τον Κάτσε. Τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, νυν του Παναθηναϊκού.
Το λέει ο τίτλος. Ο μπαμ κάνει. Ο τίτλος είναι για τον Γκάτσε. Πάρα πολύ απλά. Οι James, οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά, παπούλη. Πού είναι ο δημοσιογράφος να πει κανένα προγνωστικό να γίνουμε, αφού έχει έγκυρη πηγή. Λέει το Παοκτσάκι ο 164, προφανώς αφήνοντας βιτριολική αιχμή για Ραούλ Μπράβο και τέτοια. Πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Περιμένουν 4 γραμμές, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι, φιλόνομο, όνομα και ομάδα? Σταμάτα να το κάνεις όλο τον κόσμο αυτό. Μπορεί ο άλλος να μην θέλει να το πει, ρε φίλε. Ωραία. Κώστας από τον ΠΑΟΚ. Πάμε. Να βγουν όλοι. Περιμένουν. Με ρυθμό, με ταχύτητα. Παρασκευή είναι σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που είπες, που διάβασες ένα μήνυμα πριν, δεν είναι καθόλου πολεμικός. Αειδιαστικός έχει καταντήσει ο υπάλληλος. Τον βγάζουμε τώρα, τώρα. Κώστα, μείνε στον αέρα. Μείνε στον αέρα. Πάμε. Έχουμε στον αέρα Chris Chalt. Για τους φίλους, Χρήστο Τσαλτίδη. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Χρυσανθάκο μου, καλημέρα παλικάρι μου. Παλικάρι μου. Σας κάλεσα να σας πω χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είστε καλά, βέβαια βλέπω ότι κάνεις αβέρτα διαφήμιση στο αβέρτο. Ναι, κάνω αλλά... γιατί η κούτρα είναι, γι' αυτό, ναι. Πήρες κούτρα τα γλυκά. Και τα αλμυρά. Και τα γλυκά και τα αλμυρά τα πήρες κούτρα. Ναι, τι να κάνω, ρε φίλε. Αλλά ωραία, για σένα, πάτε. Για σένα, ναι. επειδή βλέπω να τελειώνουνε, θα φέρω έξτρα μετά αγορασμένα το αβέρτο. Μάλιστα, πάει επειδή θα λείπω τη Δευτέρα, μπορείς να φέρεις την Τρίτη. Καλά ρε Σφίδη, τι πήγες να κάνεις σέρβις, το F4 το αεροσκάφο. Το Apollo 3. Δευτέρα θα λείπω για άλλο λόγο. Α, κάτσε, θα λείπεις και Δευτέρα. Έτσι την κατάλαβες. Πήρα άδεια, φίλε. Ωραίο παιδί. Την άλλη εβδομάδα είναι το Άγιο Πνεύματος. Ελπίζω να το εγκρίνει, πήρα να εγκρίνει στην άδειά μου. Αγόρι μου. Για τη Δευτέρα. Για σένα ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, παλικάρι μου. Και από τον Παπαδόπουλο και από μένα. Ό,τι θέλεις. Με έψαχνε κάποιος τον κύριο δημοσιογράφο, γι' αυτό πήρα. Ναι, ο 164, το παιδί, ο Παοκτσής, ναι. Ο οποίος με τον Πάοκ ποτέ δεν ασχολείται, λέει. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, παπούλη. Πού είναι ο δημοσιογράφος να πει κανένα προγνωστικό να γίνουμε, αφού έχει έγκυρη πηγή, τρεις τελίτσες. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Έχω πάντα έγκυρη πηγή. Έχω, ας πούμε, τον πρόεδρο όταν ο Ραούλ Μπράβο έπαιζε στη Βέρεια, τον πρόεδρο της Βέρειας τότε. Τον πρόεδρο της Βέρειας τότε, μάλιστα. Τον Ζήση Βρίζα δηλαδή. Και εγώ λέω ρε εσύ, το μυαλό μου για λίγο κόλλησα, ναι, ο Ζήσης, ναι, είσαι αλήτης, είσαι τρισάθλιος. Δύο στρέμματα ροδάκινα στη Βέρεια. Τι? Δύο στρέμματα ροδάκινα στη Βέρεια. Έχει. Σε ποιον πρωτοδώσει, έδωσε τον Ολυμπική Διαγορτεμάκη στην Χρυσούπολη, τι άλλο να κάνει. Να και ο Ραούλ και ο Ραούλ με ροδάκινα θα είναι. Οπότε αν θέλει και αυτός, επειδή μάλλον μαζί βλέπανε κάποια μάτια εκεί πέρα πάνω, στα δερμάτινα της Τούμπας, έτσι δεν λέει ότι ο 164 ότι έχει εκεί διαρκείας. Ναι. Ας ρωτήσει τον Ζήση. Ωραία, επειδή είναι στον αέρα και ο Κώστας τόση ώρα, ο Παοξής, και είναι κρίμα αυτό, Κώστα, πες κάτι αγόρι μου και εσύ κάνεις. Καλός φίλος μου είναι ο Κώστας. Πολύ καλός φίλος, τι να σου πω, ναι. Το φλόγκο το χόρτασες αυτό που έγινε χτες, γιατί εγώ το είδα το μάτσε χτες, αν και είχα πυρετό, καθόμουν και το βλέπα. Εγώ δεν το είδα, επειδή ήμουν σε μια εκδήλωση, τι έγινε Ολλανδία-Αγγλία τελικά. Εγώ το είδα όλο, Χρήσανθε, πολύ απλά. Ό,τι έχεις πει εσύ, Χρήσανθε, φοβάμαι για το ΒΑΡ, τι χρήση θα γίνει στην Ελλάδα. Όχι, όχι, Χρήσανθε, ποιον πιστεύεις πιο πολύ, εμένα ή αυτόν? Όταν σφάζουν την Αγγλία σε πεντακάθαρο γκολ. Χρήσανθε, δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα που παίζανε. Η Ολλανδία πρέπει να τους βάλουν ένα τάλιρο. Έλα ρε, δύο γκολ και τα δύο, το 2 και το 3 αυτοκτονικά γκολ δώρα. Ο Τουίτι έβγαλε μόνο 2-3 που έχετε για τερματοφύλακα. Γκολκιπεράρα. Γκολκιπεράρα ο Τζόρνταν. Πού παίζει αυτός ρε. Γκολκιπεράρα ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Σε ποια ομάδα παίζει? Σας κλείνω, Everton. Παιδιά! Δύο χρόνια δεν έχει χάσει ούτε ένα λεπτό στην Everton. Εγώ πιστεύω μέχρι και ο Άγγελος με την εθνική αυτή σας παίρνει, ρε φίλε. Έγινε παλικάρι μου, ωραία. Θα τα πούμε στα καλά, το καλοκαίρι έρχεται κοντά είναι, βρε. Να είμαστε γεροί το άλλο καλοκαίρι. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Πέσαν οι άλλοι, λογικό είναι. Παιδιά, καλέστε. Είμαστε άνετοι. 23 10 287 888. Σωτήρης έχει και κομμάτι έτοιμο, το οποίο το ζήτησα εγώ και αυτό αφιερωμένο σε μένα. Καλημέρα για Νενάρα και με ήλιο και βροχή. Να σε καλά, παλίκαρε. Εννοείται, με συγκινεί το μήνυμά σου. Με πιστές συμμετοχές σε διαγωνισμούς. Να σε καλά, παλίκαρε. Φιλιά στα Γιάννηνα. Επόμενη γραμμή, πάμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα, παλικάρι, αν θέλει ομάδα. Φώτης Αριανός. Φώτης, οπαδός του Άριος. Πάμε, Φώτη, παλικάρι μου. Μάριε, ήρθα και σε βρήκα μετά το live του. Α, στους ντρόπια που... και εσύ είσαι. Ναι, κούκλε. Ναι, ναι. Έλα, ρε, κούκλε. Τι ωραίο παλικάρι, που... τι στυλάτο. Που κέρδισα την πρόσκληση. Ναι. Πάμε, ρε, Φώτη. Προκαταβολικά, Μάριε, χρόνια πολλά. Να σε καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάριε, είδες χθες το μάτς, ε? Το είδα όλο και με πολύ προσοχή, ό,τι θέλεις. Έχω 55 σημειώσεις. Το είδα μετά το 80. Το είδα όλο και την, ό,τι και την παράταση. Ναι. Και σκεφτόμουν εσένα. Ναι. Μανώλης Φακάκης περιγράφει. Ναι. Και τι κάνει. Ναι, για πες. Σε όλο το μάτς. The big. Τον άνθρωπο το λένε Van de Beek. Είναι το επίθετό του. Ντόνι δεν είναι στο όνομα. Ναι, Van de Beek. Όπως... Είναι Robin Van Persie, όχι Πέρση. Ναι. Ούτε Nistelrooy. Είναι Ρουντ Van Nistelrooy. Ούτε Basten. Van Basten. Ναι. Μάρκο Φαν Μπάστεν. Ναι. Το άλλο βοηθάμε λίγο. Ο Ντερόν της Ατλάντα. Ο Ολλανδός, ο Μέσος. Λογικά, που στο διάλο τον έχω, ρε. Ντερούν δεν είναι. Γιατί είναι με δύο ου. Α, δεν ξέρω τώρα. Τα Ολλανδικά, πώς προφέρονται, είναι πολύ μπερδεμένα. Νομίζω αυτό. Διαβάζεται Ρουν. Γιατί είναι με δύο ου. Νομίζω ότι είναι Ντερούν. Αυτό όλη την ώρα The Big. Ναι. Και εγκληματικό. Ετοιμάσου πολύ... Κυριακή μεσημέρι για πολύ γέλιο. Ετοιμάσου. Ναι. Πάμε, πες, ναι. Μ' αρέσει πολύ η εθνική Αγγλίας, αλλά πρέπει να φύγουν οι δύο ποδοσφαιρικές απάτες. Ποιος? Οι τρεις βασικά. Ένας είναι ο Χέντερσον που είναι και το θεωρώ μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη. Με έκανε χθες με το που μπήκε το κατάλαβα. Με έκανε, αυτός είχε ο Champions League αρχηγός, έτσι. Με έκανε, μου έλειψε ο Τζιόλης. Όποιος βλέπει μπάλα, τι έχω σημειωμένο, το έχω σημειωμένο εδώ πέρα. Δεν γράφουμε την εθνική. Ρε Χέντερσον, γιατί ξέρει μπάλα, γιατί κάνει κάτι με τη Λίβερπουλ. Γκασμάδες αυτή. Σήκωρη τρόπαια, ναι. Αγόρι μου. Είδαμε και τον Γκέιν τον τυφώνα. Πάγαινε στην Αγία Νάπα. Να βγάλεις κανένα γούστο. Άντε αγόρι μου να γίνεις λιώμα εκεί. Μου έλειψε ο Τζιόλης. Βλέποντας Χέντερσον εψέ, μου έλειψε ο Τζιόλης. Δύο μήνες πριν σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα ότι αν η Λίβερπουλ πάρει πρωτάθλημα ή Champions League, δεν θέλω να το σηκώσει αυτό. Τραγικό, ναι. Δεν αξίζει. Τραγικό. Και βγήκες τώρα, σουσουράδα. Είναι η συνέχεια, ρε. Σούνες, Μακντέρμοντ, αυτή. Άχρωμη άγευστη χαφ. Αλλά και οι άλλοι δύο, Μάριε, είναι ο ένας ο Τζέσι Λίνγκαρτ. Περίμενε, Τζέσι Λίνγκαρτ. Και ο Ντέλε Άλλη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αδέρφια αυτή. Αδέρφια σίγουρα. Λοιπόν, φυσικά στον τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Ντέλε Άλλη. Μετριότατη χρονιά. Καμία σχέση με την προπέρσινη. Τζέσι Λίνγκαρτ. Πολύ στάσιμο τελευταίο χρόνο. Με την ομάδα που έπρεπε. Με ενοχλεί και εμένα. Ντέλε Άλλη, Μάριε, στο τελικό. 70 λεπτά έχει χαλάσει 10 φάσει την Τότεναμ. Σωστό. Εγώ που είμαι Λίβερπουλ φωνάζω Βγάλτον. Δεν γίνεται. Σωστό, συμφωνώ. Ποιος μου άρεσε πολύ, ποιον παίκτη κέρδισε χθες η Αγγλία. Για να πες. Εύκολο. Το αριστερό μπακ, το Τζιλουέλ. Όχι, τον ξέρουμε αυτόν, εντάξει, παικτούρα ο Τζιλουέλ. Μια χαρά είναι. Τον κέρδισε χθες. Εννοώ, απέναντι σε τέτοιο αντίπαλο. Υπέροχη βραδιά. Και φατσούλα που πεθαίνω. Από τη φάτσα μόνο πεθαίνω. Μπεν Ράις. Ντέκλαν Ράις. Ράις πολύ άλλο που λένε. Ντέκλαν Ράις, ναι, 19 ετών. Είναι λίγο, πρέπει λίγο τα χάφ να φτιάξει η Αγγλία. Λάθος του Μανώλη Φακάκη και... εδώ, λάθος του Μανώλη Φακάκη να το διορθώσουμε. Δεν είναι από τις ακαδημίες της West Ham, από τις ακαδημίες της Chelsea είναι. Και μικρές εθνικές ομάδες έχει παίξει με την Ιρλανδία. Αφιερωμένο στο Ματζιούκι αυτό. Ράις είναι πολύ μεγάλο που λένε. Τον πάω πολύ. Μόνο από τη φάτσα πεθαίνω. Εγκλεζάρα σε εγκλεζάκο που πεθαίνω. Ναι, φούλα γκλάρα. Αυτός και ο Γουίνγκς της Τότεναμ. Στη θέση αυτή, αυτές τις φάτσες, εγκλεζόπεδα, ξέρεις, τρελαίνομαι, πεθαίνω. Ναι. Με βοηθάς λιγάκι, ρε Φώτη. Ούτε η Ιρλανδία μου άρεσε. Γιατί αυτούς. Από το πρώτο, τίποτα ρε, σε μια χαρά είναι η Αγγλία. Απλά η Αγγλία είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Πολύ κουρασμένη, αυτό είναι. Δεν μου λες, γιατί από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο, οι Άγγλοι, οι οπαδοί, βρίζανε, γιουχάρανε μόνο τον Φαντάικ, τον στόπερ της Λίβερπουλ. Γιατί, εντάξει, νομίζω πως. Στην Αγγλία υπάρχει γενικά μίσος για τη Λίβερπουλ. Γιατί κανείς στην Αγγλία δεν γουστάρει τους Κάουζερ. Τόσο πολύ απλά. Ούτε εμείς την εθνική σας. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα είπε όλα ο Κιώσης. Τα είπε όλα χθες το βράδυ. Μου είπε κάτι ο Κιώσης. Μου το έχει ξαναπεί. Άντια, πες μας. Όλοι αυτοί εδώ στην Ελλάδα που αγαπάνε τη Λίβερπουλ
Κανείς δεν αγάπησε από τη Λίβερπουλ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Λό, αγάπησε ναι. μόνο τη Λίβερπουλ. Ναι, καλά, ναι. Όλες οι άλλες ομάδες ναι. έχουν παίξει αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Λίβερπουλ ποτέ. Αυτό είναι ψέμα. Τα είπε όλα ο Χρήστος Κιώσης. Ποτέ αγγλικό ποδόσφαιρο η Λίβερπουλ. Με εξαίρεση μία διετία με τον Κίγκαν. Ναι, τι χατζώσει. Σε όλα τα έπαιζε ένα. Διάφορα. Έπαιζε το περίφημο The Liverpool Way. Ναι, 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 ναι. Μπράβο στους Άγγλους που όλοι μαζί του χάρανε μόνο αυτόν. Ναι. Μόνο αυτόν. Έρχεται η φάπα στο Euro, περιμένετε. Θυμίζω ότι υπήρχε ο Ντάλεϊ Μπλίντ που έπαιζε 3,5 χρόνια σε μένα, στη United. Δεν το γιουχάρανε, τον αποθέωσαν κιόλας. Μπράβο. Επόμενη γραμμή, πάμε. Συνέχισε αυτό που κάνει η United. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον Κυρικό. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, φίλο του Τσάκ από τον Πιερικού. Μάλιστα. Μάριε, δηλαδή τον γκολ που ακυρώνει. Ναι. Δεν είναι offside τίποτα. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, ρε παιδί. Όχι, αγόρι μου. Μα δεν ακυρώνεται αυτό. Δεν ακυρώνεται τον γκολ αυτό. Δεν ακυρώνεται. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Μπράβο. Δεν ακυρώνεται αυτό το γκολ. Μπράβο. Α, επίσης, αυτός από το VAR, ο υπεύθυνος. Και αυτός είναι Γάλλος από ό,τι είδα. Δεν θέλω να το ρωτώ το όνομά του. Είναι συμπατριώτης του, ναι. του Κλεμάντι Χουπέν. Αν οδηγεί, του παίρνει το δίπλωμα. Γιατί, το, καλά, κεφάλι, γιατί... το κεφάλι δεν είναι offside. Το κεφάλι είναι μπροστά. Γιατί το πόδι οδητής, είναι. Ο διαιτητής γιατί δεν πήγε να δει. Μα τον εμπιστεύεται. Σου λέει το βλέπεις το VAR και βγάζει γραμμή. Άιντε. Εγώ ξέρω ότι οι διαιτητές πάνε βλέπουν τη φάση και πολλές φορές διαφωνούν με το VAR. Ναι. Τι δηλαδή. Τι θα πει τον εμπιστεύεις. Πήγε να άνοιξε τα στραβά σου και δες. Ναι. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι τελευταία είδα ένα soft αντιρατσιστικό θρίλερ, ναι. το ΜΑ, με την Οκτάβια Σπένσερ, η οποία ήταν υποψήφια μια μαύρη. Α, το ΜΑ, ναι, 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 ναι. Μα. Το ΜΑ, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, 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 ναι. Αυτό νομίζω και... οριακά δεν το είδα αυτό. Και τελευταίο είδα και το John Wick νούμερο 3. Ναι, μου το είπες αυτό, ναι. Με Κιανού Ρίβς, Χαλιμπέρι και Αντζέλικα Χιούστον. Ωραία. Να πεις τη Λέσκη να σας φέρει, αν δεν το έφερε, το ντοκιμαντέρ διάρκειας μια μισής ώρας αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Σε σκεφτόμουν κάθε στιγμή του. Κάθε στιγμή του σκεφτόμουν εσένα. Ντοκιμαντέρ είναι. Ντοκιμαντέρ. Έτσι. Μάλιστα. Για την πορεία του, απίστευτο. Ωραία. Ναι. Έγινε και κύριε Κώστα. Καλά, εγώ εκεί προσκυνώ. Το ξέρω, Μάρι. Δεν υπάρχει. Παίζετε τώρα ξανά στις αίθουσες το καλοκαίρι με τη Μόνικα. Oh. Ξαναπαίζετε τώρα. Μα την έχω την ταινία. Ναι, του 56 ή του 53 είναι. Α, πεθαίνω για την ταινία. Την έχω. Καλοκαίρι δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά το Κραβιές και ψήφιρη και η 7η σφραγίδα ναι. είναι... Κραβιέ το λίγο, αναλυφέρει τα αγγελικό. Σταθμή στη δημιουργία αυτού του, του σκηνοθέτη. Σωστό. Και μετά το Φάνη καλά, εδώ έχουν γράψει οι ύμνους για αυτόν ο Φελίνι, ο Φρασουά Τριφό, ο Χίτσκοκ. Εννοείται. Πολύ. Άλφρετ. Έτσι. Πολύ. Μπράβο. Πολύ, Μάριε. Ωραία, κύριε Κώστα. Καμιά φορά. Δώσε μου μία. Έχω γενέθλια αύριο, δώσε μου μία ευχή. Α, τώρα δεν πήγα πάρει. Οι επιθυμίες σου, ευχές μου. Πρωτότυπο. Υποκλίνομαι. Πολύτιμο, υπερπολίτιμο. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα. Καλημέρα. Και... επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει άλλη γραμμή. Να βάλουμε, το κομμάτι λιγάκι. Ένα μήνυμα μόνο ότι είναι, μέσα έχουν πάρα πολλά μηνυματάκια. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, ο παδός του ΠΑΟ. Να ζήσεις Μαριούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις, να βγάλεις μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις. Της προπαγάδας το φως και όλοι να λένε να ένας φτωχός. Αυτός παιδιά. Που ακυρώνει από το VAR υπεύθυνος το γκολ της Αγγλίας θες, το οποίο το γκολ είναι ποίημα, μαγικό γκολ, από το ξεκίνημα την παλιά που γίνεται από την άμυνα, μέχρι το τακουνάκι το δεξί σε πρώτο χρόνο του Sterling, μέχρι το αραβούργημα κάθετη η πάσα του Ross Barkley και το πλασέ πάνω στην κίνηση σε πρώτο χρόνο του Jesse Lingard, δηλαδή αυτός αν έχει δίπλωμα και οδηγάει, είναι επικίνδυνος. Του παίρνει το δίπλωμα τώρα, μιλάμε για αλητεία. Να βγει, να πάει ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, το λέει ο άνθρωπος συνέχεια. Το κεφάλι δεν είναι offside. Το κεφάλι του Sterling που είναι το κεφάλι δεν είναι offside. Είναι τα πόδια. Τα πόδια, ο κορμός. Διάβασε το 0-0-0. Μάρτεν, ντε. Λοιπόν, Μάρτεν Ντερόουν στο Ο μπαίνει ο τόνος, λέει ο Παύλος. Γεια σου, ρε Πολ. Σε παραδέχομαι. Νομίζω. Όχι, δεν πρέπει να είναι Ντερόν. Έτσι, πρέπει να έχεις δίκιο. Μάρτεν Ντερόουν, ο μέσος της Αταλάντα.
Εάν πει το διάβασμα αυτό, πει James, ωραία. Χρόνια πολλά για το Διονυσίου Μπένι. Για Leftover Bullets, η Ελένη, να σε καλά. Καλημέρα, Μάριε. Είμαι άρρωστος, Αγγλία και Stoke City. Το τραγούδι είναι Γιώργος από Αμπελόκηπους. Αν θες να μπει για γυαλιά, βάλε και επώνυμο. Πολύ μυαλό θέλει, ρε παιδιά. Το λέει ο τίτλος. Το λέει ο τίτλος. Για τον Γκάτσε, κάνει μπαμ. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι. Μπράβο, ρε Γιώργο. Για γυαλιά όμως, βάλε και το επώνυμό σου. Δεν μπορώ να πω στον Δημητριάδη ο Γιώργος από Αμπελόκηπους. Που είναι και Στόουκ. Θα φάω ξύλο. Πολύ, πολύ, πολύ απλά. Στόουκ, μπράβο. Μεγάλη συγκίνηση, ρε φίλε. The Potters. Μεγάλη συγκίνηση. Πάμε το κομμάτι που διάλεξε. Ένα κομμάτι ακόμη να το αφιερώσω σε μένα. Είναι στο πνεύμα του 007 του Παοκτσί. Από το τρίπτυχο, το ένα το καταδικάζω, έτσι. Κρατάω το σεξ και το rock and roll. Τι ωραία κρουστά εδώ, ρε φίλε. Παιδιά, δείτε την ταινία. Όσοι δεν έχετε δει Ian Dury the Blockhead, Sex and Drugs and Rock and Roll, δείτε την ταινία οπωσδήποτε. Πραγματικά αξίζει. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα που λέμε. Καλημέρα. Κάνει το service, το αυτοκίνητο το κάνει service και θα το έχουν έτοιμο Τετάρτη βράδυ. Και πρέπει να του είπανε να είσαι εδώ πέρα. Γιατί άμα φύγεις υπάρχει το αυτοκίνητο ψυχολογικά, δεν κάτι παθαίνει. Καλημέρα, παιδιά. Μπαίνω για Μάρλεϊ Ασλαμά. Κάποτε είχες πει στην Μαρμίτα ότι η πόλη χωράει το πολύ δύο μεγάλα κλαμπ. Τι πιστεύεις τώρα? Συνεχίζω να το πιστεύω, αγαπημένε Βασίλη. Από ό,τι μαθαίνω, τα αλμυρά έχουν τελειώσει από το Αβέρτο και έχουν μείνει καμιά 5-6 γλυκά. Αβέρτο, στείλε και άλλη παραγγελία. Πέφτει ξύλο. 29 ετών αύριο Ασλαμάς, 30 ετών σήμερα τα καταστήματα Αβέρτο, έτσι. Μάρκου Μπότσαρη 16, 23 Μαρτίου και Κρήτης γωνία έναντι πυροσβεστικής και Ίωνος Δραγούμη 33 στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά ζωγραφίζουν σε αρτοποιήματα, σε τυροπιτοειδή, σε πέινερλοειδή και φυσικά σε γλυκά, αλλά και παγωτό, το οποίο είναι πραγματικά άπεχτο. Άπεχτη είναι και η πίτσα Mr. Gold. Σικέστε Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικέστε Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών. Όπως 2 πίτσες τετράγωνες, 70 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα ή Mr. Gold. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, παιδιά, 5 διπλές για τους αδερφούς Διονυσίου. Απόψε, για απόψε, έτσι, Παρασκευή. Βεργίνα θέατρο, διπλή πρόσκληση συν ποτό για νικητή και συνοδό. 2 διπλές για το live, τον Leftover Bullets απόψε. Hard Rock βραδιά με support τους Overlord, δικά μας παλουκάρια και οι δύο, με αμερικάνικο όμως καθαρά βρώμικο ήχο. 80's Hard Rock Heavy Rock. 2 μονές για τον Δαμιανό, τον Μάρλεϊ. Νομίζω ότι έχει κάποια συγγένεια με τον Bob, δεν είμαι σίγουρος. Ο Δαμιανός, ο Μάρλεϊ, αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound Open Air. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράψει σχετικό live στο 54-54-526. Και γυαλιά ηλίου ή οράσεως, ποιο τραγούδι των James έχει ως εμπνευστή τον Νεργούς Κάτσε. Και το δηλώνει και ο τίτλος του. Τόσο μα τόσο απλά. Το ονοματεπώνυμό σου και εδώ, τον τίτλο του τραγουδιού, αποστολή στο 54-526. Γιώργο, για γυαλιά επαναλαμβάνω, 4-4-4. Βάλε και επίθετο, όχι μόνο Γιώργος από Αμπελόκηπους. Κηπούς. Δηλαδή, ρε φίλε, πιο κόκκινη πεθαίνεισαι, πιο εγκλεζάρας πεθαίνεις. Τεράστιος, αξέχαστος Ian Dury, αξέχαστος. Μοναδικός. Γιώργο, εντάξει, τώρα ήρθε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Και μεγάλη συγκίνηση η αναφορά στον Τόνι Πούλης. Εγκλεζάρας, άλλος εγκλεζάρας. Στα σκουπίδια όλα αυτά τα ιβυροειδή οι προπονητές. Φέρτε τον πίσω χθες, λέει ο παδός της Stoke City ο Γιώργος. Να είσαι καλά. Τεράστιος Τόνι Πούλης, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, μένουν 19 λεπτά. Θεωρούμε ότι είναι αρκετός από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές προσκλησούλες για το live των Leftover Bullets απόψε στο Club 8 μπροστά Λαντάντικα. Λαϊβάρα για τους φίλους που γουστάρουν το 80's Hard Rock. Στυλ LA Guns, Guns N' Roses, Cinderella και τέτοια. 2 μονές για Damian Marley αύριο βράδυ, ο Δαμιανός ο Marley στο Fix Factory Open Air που αναμένεται να γίνει χαμός με τον παικταρά από το Kingston της Τζαμάικας, να πούμε. Ρε εσύ, Χριστό, από αυτόν λέει είναι πολύ καλό το Welcome to Jam Rock, το οποίο είναι και τίτλος άλμπουμ. Αν μπορείς, πέταξε το.
Δίνουμε 5 διπλές. Ούτε μία ούτε τέσσερις. 5 διπλές για αδερφούς Διονυσίου, Άγγελο, Στέλιο, Διαμαντή, απόψε στο Βεργίνα Θέατρο, συν ποτό Κουτρόμπεης και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει σωστά ποιο κομμάτι των James έχει έμπνευση τον Εργού Σκάτσε. Τον γράψανε οι James για τον Εργού Σκάτσε. Οι James πήρε η μπαντάρα από το Manchester, η οποία έρχεται στην πόλη μας απόψε για πρώτη φορά. James, στέλνει ο Γιώργος Σταλός, it's a cat, the short man with a tie. Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα δηλαδή. Οκ. Άιντε δώσε. Αυτό είναι, δε, από αυτό δεν ξέρω τίποτα. Μια Κροάτια, μια φίλη μας είπε. Ποια το ζήτησε, ποια το ζήτησε. Μια φίλη. Το welcome to Jamrock, αυτό εδώ είναι. Ωραίο, σπιντάτο. Το βάζεις και οδηγείς και φεύγεις. Και ένας φίλος μου είπε ότι είναι πολύ καλό, λέει, το It Was Written. Καλά, λίγο, βάλει τίποτα Ραμόνους και αυτά δεν μπορώ. Εντάξει, βάζω το λίγο να παίζει, επειδή δίνουμε για το Marley, να γουστάρει ο κόσμος. Πω, πω, έχει να γίνει στο λιμάνι αύριο. Ωραία, καπ... Πιστεύω ότι... Καπνί που θα βγαίνουν τα αυτιά. Πιστεύω θα καπνίζουν και οι αποθήκες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και απόψε στο Release Athens. Πλατεία νερού δεν είναι εκεί, δεν είναι. Στην πλατεία νερού νομίζω. Μπομ Μπάλε τζάμπα είχε φύγει, όταν είχε βγάλει κάτι στο πόδι, ρε παιδί μου, και του είπα να κάνει θεραπεία, δεν ήθελε να κάνει. Και... Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον τον άνθρωπο. Χίλια μπράβο στον Αλέξη τον Τσίπρα. Έδωσε το πρωθυπουργικό αεροσκάφο για να πάει η εθνική ομάδα στίβου στην Λευκορωσία, έτσι. Χίλια μπράβο, τα λέμε αυτά. Γραμμές, πάμε, καλημέρα, καλημέρα, μέρα, 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 ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, αδερφέ. Ρωμανίστα. Καλό χειμώνα. Ρωμανίστα, εσύ είσαι που να φας τη γλώσσα σου, Παναθέμα. Έλα, ρε φίλε, εσύ πουλάς τρέλα όλο το χειμώνα από μα, μου πουλήσουμε και εμείς λίγο. Σωστό, ναι, ναι, παλικάρι μου, μαζί σου, ναι, ναι. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ από καρδιά. Για ό,τι κάνεις για μας. Μόνο ένα χρόνο. 29 είμαι. Αύριο γίνομαι 29. Ναι. Με περνάς μόνο ένα χρόνο, ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Α, είδες, δεν. Εντάξει. Τι να σου κάνω τώρα, δεν. Ναι. Συνήθιζε ο Άρης Ντάμπη Κόλαφερ στο μπάσκετ. Ναι. Συνέχισε. Έχουμε ίδια βιώματα ποδοσφαιρικά εδώ, δε. Φαντάζομαι. Ολόιδια. Ο Μάρη δεν πρόλαβε καν. Γκασγκόιν. Έτσι αμυδρά. Ολόιδια. Να σου πω, ρε, θα κατέβεις για Skid Row. Όχι, μου πέρασε το μυαλό πολύ λίγο, αλλά όχι. Θα κατέβαινα σαν τρελός για να μην πω σαν κάτι άλλο, αν ερχόταν μαζί με τον Θεό. Κατάλαβες, με Σεμπάστιαν Μπαχ. Γιατί δεν κατέβει. Όχι, με τον Σλέσιγκερ είναι. Δεν είμαι Σεμπάστιαν Μπαχ. Δεν ξέρω, έχω χάσει το αθήμα ρε με αυτούς, εντάξει. Όχι, όπως έρχονται τώρα, όπως έρχονται τώρα, τους έχω δει, εδώ. Τους έχω δει. Κάτσε καλά, είναι. Ο Σεμπάστιαν Μπαχ δεν ήταν που είχε μια φιλία με τον Άξελ. Κάνω λάθος. Καλά, που όλοι. Ήταν πολύ κολυτάρια. Όλοι αυτοί μια σκηνή μαζί ήταν, εντάξει. Όχι, νομίζω αυτοί οι δύο πρέπει να ξέρει γιατί πολλοί τσακώνονται μεταξύ του και τα λοιπά. Καλά, ναι, εντάξει. Μια σκηνή που έχουν μαλώσει όλοι με όλους, έχουν κάνει σεξ όλοι με όλους και πάει λέγοντας. Με Σεμπάστιαν Μπαχ είμαι. Δεν, τον κατουράει τον Άξελ, έτσι. Δε, με Σεμπάστιαν Μπαχ είμαι βλαμμένος, δεν σχολιάζω. Είμαι βλαμμένος. Δεν σχολιάζω. Εντάξει, μόνο. Ναι. Να σου πω, ναι. Για τα χτσίδι είδες αμέσως την επόμενη μέρα που το έπεσε εσύ, ναι. Το έκανε θέμα η Τσιντσιλή, εσύ. Καλά. Και την είχε καλέσει κιόλας. Ρε φίλε, τι μου λες τώρα. Εδώ καλεσμένες έχει φέρει ο Ασλαμάς και ήταν επόμενη μέρα στην Τατιάνα. Έχω φέρει την πρώην γυναίκα του Πανταζή, την Παρολίγο, που χώρισε μια εβδομάδα πριν τον γάμο. Έχω φέρει την τραγουδία την Ξανθιά. Εδώ τη Θεσσαλονικιά, που είσαι κάνει για χάρη της ληστεία ο άλλος ο περιπτεράς με όπλο από σαπούνι. Ναι. Ναι, δεν πρέπει να σου πω. Μετά και από τρεις. Στο Μετρόπολη την έφερα. Στο Μετρόπολη την έφερα και μετά από τρεις μέρες την είχε. Ποια κουμπί την είχε να δεις, μωρέ. Όλοι ακολουθούν, τι νομίζεις. Ναι. Που τους είπε, που της είπε ο Ραπτόπουλος, συγγνώμη, θα μπορούσα να σας γλύψω τα δάχτυλα του ποδιού. Μιλάμε για τρελά. Στο πάνελ δεν ξέρανε που παίζει κιόλας, δε, γιατί τελειώνει το βίντεο και λένε που παίζει, στην Ιταλία στο Μιλάνο παίζει και πετάγεται ένας από εκεί και λέει όχι, την Nottingham Forest παίζει ρε παιδιά. Το ταξίδι. Ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι και σε αυτό ρε φίλε, μέχρι και σε αυτό που ξέρεις για τη Λέτσε, μπράβο, έβγε. Ανανέωσε τη Λέτσε, ανανέωσε ο πάνω. Η Λέτσε είναι σε μπάφια μου να ξέρεις,
από τις μεγάλες ομάδες, γιατί από τις μικρές είναι η Ρώμα, βέβαια, η μεγάλη ομάδα της Λέτσε, να ξέρεις, με Μάρια Σλαμά. Κιτρινοκόκκινο, ε! Θυμάσαι το 2005, σεζόν 2004-2005, είχε δεύτερη καλύτερη επίθεση μετά τη Γιουβέντους. Με Κασάνο, όχι στον Μπάρι. Κάνει και η Γιουβέντους. Να σου γνωρίσουμε, θα σου γνωρίσω έναν πολύ καλό φίλο, χαθήκαμε τώρα, τον πετυχαίνω μια φορά το χρόνο. Μία-δύο φορές το χρόνο, Ηρακλειδέας Άρρωστος. Του έγινε αυτός όμως έτσι. Που είναι φόλα Λέτσε, για ποιον λόγο? Επειδή από μικρό. Ο Σταύρος, ο Σταύρος Ηρακλειδέας, ο ψηλός. Μορφή. Γιατί από μικρό τον φωνάζανε Λέτσο. Και ξαφνικά κάποια στιγμή βλέπει η ομάδα Λέτσε. Και λέει, εγώ στην Ιταλία θα είμαι Λέτσε. Και είναι Ηρακλής και Λέτσε. Κανονικά. Ωραία, τον έπαιζε με Ζέμαν, εσύ το θυμάσαι, το Ζέμαν. Ζέμαν, που είχε περάσει και από Ρώμα. Από Ρώμα πέρασε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Και έπαιζε φουλ επίθεση. Η ομάδα πάλευε για αποβιβασμό και έπαιζε φουλ επίθεση. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Είναι από τις λίγες ομάδες που το έχουν καταφέρει αυτό. Να έχει, γιατί είχε χειρότερη άμυνα και είχε γλιτώσει χρονιά. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία, Ρωμανίστα, έγινε που λες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για πολλωστή φορά για ό,τι κάνεις για εμάς, το εννοώ. Για πολλωστή φορά για ό,τι κάνεις την εκπομπή αυτή, το εννοούμε. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Γραμμή, πάλι, υπάρχει άλλη, προκαλείται, έτσι. 2310-287-888. Φίλε, βρες τίποτε άλλο. Σε παρακαλώ. Να σπιντάρουμε. Παιδιά, Μάρλεϊ, να γουστάρετε, στείλτε. Υπάρχει τρελή συμμετοχή. Τέτοια έπαιζες. Όχι, Προς το τέλος. Όταν να φύγουν, όταν να φύγουν, να τους διώξεις. Πάει στο διάλογο. Πάει στο διάλογο. Ο Νικόλας λέει: καλημέρα στα ρολοπαρέα. Μιλιώνει αγκούρι μέσα για Μάρλεϊ. Νικόλα μπει και σκαλίτηχη στην κλήρωση. Βλέπω ότι πελάτη στο τηλέφωνο. Για τον αέρα είναι Χρήστο. Πάμε στον αέρα, πελάτη. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Ο Αργύρης είναι ο Ηρακλής. Καλά είστε? Γεια σου, Αργύρη. Αργύρης, ο παδός του Ηρακλέους. Καλημέρα, Αργύρη. Μάριε, χρόνια καλά. Να σε καλά. Χρόνια χαμογελαστά. Με συγκινείς. Μουσικά και κιανόλευκα. Τα είπες όλα. Με συγκινείς, φίλε. Με συγκινείς. Από το σώμα σου δείτε αυτή. Και κάτι άλλο, έχουμε και μια άλλη επέτειο την Κυριακή. Την Κυριακή. 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου. 9. Ναι, ναι. Όχι. Σάββατο 8, Κυριακή 9. Σωστά, ναι. Κυριακή 9. Ναι. Κανένα τελικό. Όφι, όφι, Ηρακλής. 1976. Α, ο τελικός με Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι κοντά στα γενέθλιά σου. Ναι. Και εκεί το. Λοιπόν, για την Καστοριά το ξαναείδα. Δευτέρα ο τελικός. Δευτέρα ήτανε. Δευτέρα. Α, εσύ είχες βγει, Αργύρη, και έχεις πει. Εσύ δεν είχες βγει. Εγώ είχα βγει. Ναι. Δευτέρα έγινε. Okay. Ο μόνος τελικός στην Ελλάδα που έχει γίνει Δευτέρα. Ο μόνος. Επιφυλάσσομαι. Μήπως υπάρχει κανείς δεκαετία του 30. Μόνο για εκεί επιφυλάσσομαι. Καλά, τώρα τόσο παλιά. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και εκεί τους έχω δει όλους. Δεν νομίζω. Αργή, να σου πω κάτι. Έλα. Πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, φίλε. Γιατί? Γιατί ο τρόπος που μιλάς, δεν ξέρω, βγάζει μια θετική ενέργεια. Δεν ξέρω. Έτσι μου έχει κάτσει ένα παιδί πολύ. Και μια φορά πήγες να παχτεί με τον Μάριο. Ακόμη τον αρπάζεσαι. Νομίζω χαμογελώντας το κάνεις. Δεν ξέρω. Μα για πλάκα γίνονται όλα αυτά, ρε φίλε. Σωστά, ναι. Όλες οι κόντρες αυτές και είτε οπαδικά, είτε διαφωνίες για τα παλιά κτλ. Αυτά γίνονται για να περνάμε ωραία. Δεν γίνονται για να σκοτωθούμε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Αργύρη, σε ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Για τους φίλους του Ηρακλή, το ρεπορτάζ είναι απίστευτο. Ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο Στάθης Καραντώνης φτάνουν το Σάββατο το πρωί στην Αθήνα και θα πάνε να δουν το Ελλάδα-Ιταλία στο ΆΚΑ. Και μετά θα έχουν τη συνάντηση με τον Αχιλλέα τον Μπέο. Δηλαδή τώρα αυτό το πακέτο, ο Τόμ, να δει το Ελλάδα. Τι, για παίκτες. Λίγο το διάβασα και μου ήρθε λίγο ένα νταμπλά. Πότε παίζουμε Ιταλία? Αύριο, Παναγιώτη, νομίζω 10 παρατέρα. Ανάτο! Ναι, έχει πολλά παιχνίδια. 10 παρατέρα, ναι. 10 παρατέρα, ναι. Θα το δούμε, εννοείται. Πόσο κόσμο λες να έχει? Θα το δούμε. 5.000. Και Σάββατο και τώρα. Σάββατο και Ιούνιο. Σάββατο. Κοίταξε, η Αθήνα απλά εντάξει, έχει 5.000 ευρώ πληθυσμό. Εγώ λέω. Μία 18. 18? Ναι. 18.000 Ελλάδα Ιταλία. Το θεωρεί λίγο? Πάρα πολύ. Το θες πάρα πολύ εδώ, ναι. Κανονικά είναι ντροπή, έτσι. Φυσικά. Δηλαδή. Κανονικά είναι ντροπή το νούμερο. Ντροπή. Ο ορισμός της μόδας είναι η εθνική, όντως. Ναι. Είναι, okay. Τώρα τι να πω. Εντάξει. Ζωντανά παιδιά στο Open, έτσι. Ναι. 10 παρατέταρτο. Θυμάστε τι γινόταν στα προκριματικά του 82. Ο Χρήστος Ακιώσης λέει το πολύ 5.000. Να δούμε ποιος θα πέσει πιο κοντά. 10, ας κάνουν και το σταυρό του Άγγελος. Αν έχει, αν βέβαια, έχει 10. Βέβαια. Είπες, αν το θυμάμαι, ναι. Προκριματικά το 82 ήταν αυτό, Είχαν φύγει με πορεία από όλη την Αθήνα. Συλλοφόρο, Με πορεία, υπάρχουν εικόνες. Πορείες από όλη την Αθήνα. Ναι. Από όλη την Αθήνα, με σημεριλινικές σημαίες. Ναι. Αδιαχώρητο. 35 βαθμούς. Ναι. 35 βαθμούς. Ναι.
2-2 με Αντωνιώνη. 0-2, ναι, ναι. Είμαστε καλοί στο πρώτο 20 λεπτό. Ναι. 25 λεπτό. Μεσημέρι, μα η Ελλάδα. Ναι. Μεσημέρι, ντάλατε. Ναι. Έλειωνε ο Τζίτζικας. Ναι. Είχαμε φέρει ένα-ένα στην Ιταλία, ε. Στον ναι. Όμιλο ήταν. Με την κεφαλιά του Κούι. Στον Τωρίνο, δεν ήταν. Μπράβο, ναι. Κεφαλιά του Κούι, ναι. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι, πρέπει να έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Άρα δηλαδή, αν δεν περνούσε η Ιταλία, θα περνούσαμε εμείς στο Μουντιάλ του 82, ας πούμε. Και δες πώς θα έφερε η μοίρα, ε. Ναι, ρε φίλε. Το πήρε η Ιταλία. Ναι. Αυτό καταδεικνύει ναι. Και ποιο ήταν τότε το ανταγωνιστικό επίπεδο, έτσι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Τακινάρντι, οπαδός του Μάρλεϊ και του ΠΑΟΚ. Άκουσες Μάρλεϊ και βγήκες. Εκείνη τη μέρα ήταν Σάββατο, ήμουνα δημοτικό φυσικά, Πέμπτη, τάξη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, δεν θυμάμαι. Το πολύ Πέμπτη πρέπει να ήσουν. Ποδίες φορούσαμε. Μπράβο, μπράβο, με συγκινείς. Και ήταν Σάββατο απόγευμα, μεσημεράκι δηλαδή, ήμουν απογευματινός ρε εσύ. Δηλαδή είχε και απογευματινή βάρδια, Σαββάτο τώρα. Α, τα πρόλαβες εσύ αυτά, ε! Τα πρόλαβες. Το 93 με ρε φίλε. Πότε είσαι? Το 73. Μαζί είμαστε. Μαζί με τον Παναγιώτη είμαι, ρε. Ναι, μαζί είμαστε. Εγώ νομίζω είσαι ένα χρόνο μικρότερος, Τακινάρντι. Είχαμε κάνει κοπάνα, θυμάμαι, με ένα φίλο μου και είχαμε πάει σπίτι του. 8 χρόνο κοπάνα. Περίμενε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Εξαήμερο εσύ να πρόλαβες. Έκτη, πέμπτη δημοτικού, δεν νομίζω. Δεν βγαίνει. Έχω φωτογραφία με ποδιά να πούμε τώρα. Τι να σου λέω τώρα. Παλικάρι μου, είσαι το 73. Εντάξει, να ήμουν στην κατάργηση της ποδιάς, αλλά ήμουν δημοτικός στο Ελλάδα, Ιταλία. Σίγουρα ήσουν. Αλλά πρέπει να ήσουν το πολύ Τρίτη, Τετάρτη. Το πολύ, μη σου πω και Δευτέρα. Μη σου πω και Δευτέρα. Μπορεί να καταργηθήκαν, αλλά πρόλαβα και το Σάββατο και απογευματινή βάρδια τώρα. Τι μου λες τώρα εσύ. Παναγιώτη, το μάτς είναι 81. Γιατί το μάτς είναι 81. Ναι, κάπου εκεί είναι τώρα, Σεπτέμβριο. Είσαι το 73. Είσαι ο ποια έκτη δημοτικού, το παιδί θαύμα ήσουν, ρε φίλε. Κάτσε, μπορεί να δεν ήσουν. Έχασε χρονιά. Έχασε χρονιά. Τετάρτη, Πέμπτη και εκεί γύρω. Δεν θυμάμαι τι τάξη ήμουν, αυτό είπα. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, μπορεί. Ήσουν 8 ετών. Δεν σαρπάζουμε αυτό, λέμε. Δεν ξέρω. Κάναμε κοπάνα, απλά θυμάμαι την κατεμιά, ήταν Σαββάτο, ρε παιδί μου. Λέω, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, και απογευματινό κιόλα. Ναι. Δίψα για μπάλα, κόσμο τότε. Πω, πω. Θυμάστε, ρε παιδιά, μια πορεία λύσε μου. Τη λεωφόρο που είχε κάτω χαμηλά, στο Ταλτάν, ρε παιδί μου, κάτι σαν κερκίδες που είχε κόσμο εκεί μέσα, κάτι σαν μπουντρούμι ήταν, ρε παιδί μου. Είσαι πεζούλη. Είσαι πεζούλη καταρχάς, στο οποίο έχει ανοίξει το κεφάλι του νεοτάκι του Λουκανίδη. Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία, δεκαετία του 60. Ήταν μέσα ο μπαμπάς μου. Ανοίγει το κεφάλι του, γυρίζει με το αίμα να τρέχει ποτάμι, του περνάνε Γάζα και παίζει 72 λεπτά με το αίμα να τρέχει. Δεν έχει χάσει κεφαλιά, τελειώνει το μάτς. Είναι μέσα ο μπαμπάς μου, σχορεμένος. Και πάει όλη η Βόρεια Ιρλανδία και του ζητάει τη φανέλα. Νεοτάκης Λουκανίδης. Ο Έλληνας Τζον Τσάρλς. Αυτό, τέλος. Βόρεια Ιρλανδία, η καλή, όχι το αέριο του Ματζιούτη. Ποτέ δεν θυμάμαι εσύ τη διαφορά αέριο με Βόρεια Ιρλανδία στα Euro. Πάρα μπερδευόμουν, λέω γιατί τη διαφορά. Το 82 ήταν η Βόρεια Ιρλανδία. Δεν έχει πάει σε Euro τελευταία 30 χρόνια η Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, θυμάμαι το αέριο με το Χάουτον, ας πούμε. Ωραία, Τακινάρντι, πάμε επόμενη γραμμή, περνάει ο χρόνος. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Έγινε, κλείσε, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, ευγενέστατος. Τζόνι, Φίλιππος, Παοκτής. Μάρια, χρόνια πολλά. Συγγνώμη, αδερφέ, όνομα λίγο. Φίλιππος. Φίλιππος Πάοκ. Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ακούμε. Πάμε. Καταρχήν, χρόνια πολλά και αύριο να είσαι πολύχρονος ευτυχισμένος. Από καρδιά σε ευχαριστώ, από καρδιά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Φίλιππο. Εύχομαι μόνο χάρη στα πρόγραμμα να παίρνουμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, μόνο για ένα πράγμα, επειδή τυχαίνει να είμαι από την άλλη πλευρά του πενταγράμμου σε σχέση με τον Μάριο, από ό,τι βλέπω. Λέγεται Ντάριαν Μάρλεϊ, αν θυμάμαι καλά, είναι γιος του Μπομπ Μάρλεϊ, είναι παντρεμένος με τραγουδίστα από τους Λόρι Χιλ. Έχουν κάνει και ένα γιο, ο οποίος είχε παίξει στο Sister Act, είχε τρομερή φωνή επίσης το γιος τους. Ναι. Και νομίζω ότι η μουσική τους αυτή λέγεται ράγκα και όχι ρέγγε, hip hop, αλλά ράγκα. Είναι, κοίταξε, είναι dub, ράγκα, ρέγγε, εννοείται όλο αυτό. Ξέρω ότι είναι γιος του Μάρλεϊ. Κάνα λίγο χαβαλέ. Αν κατάλαβα πίσω, ότι είσαι στην άλλη μεριά του πενταγράμμου. Ναι, γιατί εγώ είμαι R&B hip hop, είμαι website. Είσαι hip hop. Μάλιστα. Πρέπει να έχω 200 άλμπουμ hip hop. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Το λατρεύω, απλά λατρεύω κυρίως το ελληνικό, μετά το αμερικάνικο και λίγο το γαλλικό.
που έχουν οι Γάλλοι απίθανο hip hop. Έχουμε ακριβώς το γιαγούστο εδώ. Και εγώ από ελληνικά εντάξει προσκυνά, υποκλίνω με μισκούμπρια προφανώς. Λοιπόν, για μένα το ελληνικό hip hop. Με τη σειρά όπως σας το πω. Όπως σας τα πω. Έφευση. Ναι. Δεν υπάρχουν. Πιο σκληρό πυρηνικό για μένα. Μπράβο. Με Κώστα και με Ανδρέα είμαι, δεν σχολιάζω. Μην το ανοίξουμε τώρα. Έχουν γράψει κομμάτι «Πεθαίνει ο μπαμπάς μου» και «Πεθαίνει η μαμά του» και έχουν το κομμάτι «Είσαι πάντα εδώ, το ακούω και είμαι στο μπαλκόνι έξω σε κατάσταση επικίνδυνη». Πάμε παρακάτω. Τι εξή, παγκόσμια κλάση. Παγκόσμια κλάση. Active member η πρώτη πενταετία. Βαβυλώνα και Ράζασταρ. Αυτά. Είμαι άρρωστος. Πεθαίνω. Αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τέτοια BPM σε ακούσματα. Μπράβο. Ναι, δεν είμαστε στην άλλη μεριά. Απλά σε θεωρώ πιο ηλεκτρική και θάνατο. Το ότι εγώ είμαι εξάχορδος, ναι, το ότι είμαι εξάχορδος, να σου πω κάτι, όλα ροκ είναι. Όλα ροκ είναι. Τα έχουμε πει και με τον Ευθύμη και τον Αρτέμι, ας πούμε. Όλα ροκ είναι. Κάτω από την οπέρα του ροκ είναι. Είναι αυτή η αμερικάνικη pop κουλτούρα, εντάξει, οκ. Πάω μπαστούρα, κουβερτούρα. Όλα ροκ είναι. Να λελεύω, ρε Παναγιώτη. Φίλιππε, από το όνομα και το τόνο της φωνής, τη χρειά της φωνής, την κουλτούρα και αυτά που ακούς, αγόρι μου, προσπάθησε να μείνεις σε ΠΑΟΚ. Στο λέω με αγάπη. Έχεις δίκιο γιατί το πιστεύεις αυτό. Δηλαδή, απέχεις από το μέσο ΠΑΟΚτσι παρασάγκας. Καλά, δεν πάει ακριβώς, γιατί η κουλτούρα είναι και στο DNA. Ξέρεις, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, απλά σε αναγκάζουν οι καταστάσεις λίγο μερικές ώρες να γίνεις πιο οξύθυμος και οξύμορος. Αν επιτρέπετε, έτσι, προς Θεού, αν επιτρέπετε, από ποιο μέρος είσαι? Γεννήθηκα μεγάλο στο κέντρο, κοντά στο ταμείο, αν θυμάστε, την Κασάνδρου πίσω από το παλιό το Τετάρτο και πλέον από το 99 και μετά μετακομίσαμε άνω πόλη Κάστρα. Μάλιστα. Τι σοϊ πάω, κρεφίλε, στο κέντρο. Ωραίος. Έγινε φίλη με παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και είσαι φωτεινή εξαίρεση. Είμαι και πολύχρονο και Παναγιώτη μου, εύχομαι μόνο χαμόγελα να έχω. Μόνο χαμόγελα, φίλη πάρα, ναι. Έτσι, μπράβο. Εύχομαι τα καλύτερα και καλή πορεία στην Ευρώπη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ωραία. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, έτσι, Χρήστο. Δεν έχουμε γραμμή. Οπότε, μουσική ανάσα και πάμε σκληρώσεις. Ξεκινάει ο Παναγιώτης με. Αφού πρώτα δώσω injection service. Απόλλων 18 κάτω τούμπα στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Χρωστάμε δύο μηνυματάκια 123. Χρόνια πολλά καβλιάρι στην Εθνική. Αν πάνε 2.000, ευχαριστημένοι να είναι. Φίλε, Ελλάδα-Ιταλία 2.000. Τι να πω. Μόνο που έχει το Μαντσίνι φτάνει για να πάνε 3.000 γκόμενες. 824 λέει. Αφού είσαι 29 χρόνων, δεν είχες γεννηθεί το 82. Πού το θυμάσαι? Σε λατρεύω. Νικητές για Διονυσίου είναι οι εξής: Νουβάκης Δημήτρης, Πασχαλίδου Φι, Λιβανού Έλενα, Παναγιώτης Κωνσταντίνου και Νίκος Σεργιανίδης. Αυτοί οι πέντε πρέπει να πάνε μισή ώρα νωρίτερα. Όχι, να είστε το αργότερο εκεί 9 και 14. Έτσι. Το αργότερο 9 και 14. 9 και 16, πολύ πιθανό να κυρωθούν οι προσκλήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα νικητές των άλλων δύο διαγωνισμών μας. Ξεκινάμε με Opticon Express. Εννοείται ότι η απάντηση είναι OC Down. Το λένε οι James, δε παιδιά. OC Down, OC Down. Κάτσε, next to me. Για τον Κάτσε, ο Σιντάουν Γιώργος Μιλωνίδης είναι ο νικητής, τελειώνει σε 4-4-4. Γιώργος Μιλωνίδης. Γιώργο, θα πας σε ένα από τα τρία Opticon Express από Δευτέρα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, από Δευτέρα. Πάμε τώρα στους άλλους δύο διαγωνισμούς. Leftover Bullets, δύο διπλές, Ευστάθιος Παπαπέτρου και Χάρης Κυπριανίδης, έρχεστε από εδώ. Ό,τι ώρα θέλετε από τώρα έως και 9 το βράδυ. Σήμερα, έτσι. Απόψε είναι το live. Ευστάθιος Απαπέτρου, Χάρης Κυπριανίδης για Leftover Bullets μαζί με Overload που είναι το support group. Και στον Δαμιανό τον Μάρλεϊ, τον γιο του Bob, πηγαίνουν οι Γάμα Βλαχάκη, βάρε ρε όνομα ολόκληρο, Γάμα Βλαχάκη και Κωνσταντίνος Σίμος. Επαναλαμβάνω, Γάμα Βλαχάκη και Κωνσταντίνος Σίμος. Είναι μονές οι προσκλήσεις, πηγαίνετε κατευθείαν στο Fix Open Air, θα είναι το όνομά σας στην guest list. Μαζί και μια ταυτοτητούλα πας και τη ζητήσουν, έτσι. Γάμα Βλαχάκη, Κωνσταντίνος Σίμος. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Νίκο και τα καταστήματα Αβέρτο που γιορτάσανε μαζί, γιορτάσαμε τα γενέθλιά μας, έτσι. 29 εγώ, 30 τα Αβέρτο. 30 χρόνια ζωγραφίζουν στην πόλη τα καταστήματα Αβέρτο. Μάρκου Μπότσαρη, 16, γωνία με Αλεξανδρίας. 25 Μαρτίου, γωνία με Κρήτης, αντιπροσβεστικής και Ίωνος Δραγούμη, 33. Ψωμιά, αρτοποιήματα, γλυκά, αλμυρά, παγωτό. Πραγματική ζωγραφιά από τα Αβέρτο. Τους εύχομαι
να τα χιλιάσουν. Κι εγώ, αδελφούλη, να σου ευχηθώ άλλα 100 χρόνια να ζήσει και 200, να μα προφέρει έτσι εδώ πέρα μεγάλε και όμορφε στιγμέ και να βγάζει πάντα μέλη, να στάζει πάντα μέλη γλώσσα για το μεγάλο Πάο και τη μεγάλη Λίβερπουλ. Τι ωραίε ευχέ. Τι ωραίε ευχέ. Εύχομαι, παιδιά, ποτέ να μην ζήσω αυτό που έζησε ψε ο Φαντάικ. Επί 120 λεπτά να τον γιουχάρουν 35.000 Άγγλοι. Ποτέ. Ποτέ αυτό. Γιατί εγώ δεν είμαι σκάουζερ, έτσι. Ευχαριστώ Παναγιώτη από καρδιάς. Ευχαριστώ Χρήστο Τσαλτίδη. Ευχαριστώ Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας τελευταίο τέταρτο και Σωτήρη Δασκαλάκη. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.